Εδώ είμαι, έρχομαι. Δεν με χάνετε που λένε. Απλά ανακατεύω τα χαρτιά μου, ξανακοιτάζω τις σημειώσεις μου, σκέφτομαι τι εισαγωγή να κάνω. Νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού είπα κάποια πράγματα έτσι από καρδιάς, αλλά δεν είναι αρκετά. Και επειδή τον τελευταίο καιρό ορισμένοι με ρωτούν γιατί είναι χαμηλή η τόνη, θέλω να τους πω ότι η τόνη δεν είναι καθόλου χαμηλή. Απλά ο θυμός περισσεύει και όταν είναι ο χαρακτήρας μου, όταν εκνευρίζομαι και θυμώνω πάρα πολύ, παραμένω ήρεμος. Ενώ όταν φωνάζω είναι ένα ξέσπασμα της στιγμής. Θυμώνω γιατί με ρώτησαν οι συνάδελφοι εάν θα ακολουθήσουν κι άλλοι που θα πάνε φυλακή για τα εξοπλιστικά. Και απορώ πώς παρασύρουμε ως δημοσιογράφοι, άλλοτε θελημένα και άλλοτε άθελα, τον κόσμο σε αυτό το απίστευτο παραμύθι, να πιστεύει ότι κάποιοι τάρπαξαν και οι υπόλοιποι έντιμοι γύρω-γύρω πιάστηκαν κορόιδα. Δηλαδή, σε μία εταιρεία, εάν ταρπάξει ο διευθυντής εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος πάει φυλακή, το ξέρετε. Στη μεγαλύτερη εταιρεία που είναι το κράτος, αν ταρπάξει ο υπουργός, ο πρωθυπουργός μένει αλόβητος. Μιλάω για τον κύριο Σιμίτη, του οποίου ο υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος κατάκλεβε τον τόπο και έχοντας από κάτω του Τσοχατζόπουλους, εξοπλιστικά, Παπαντονίου, Ζήμες, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, κυκλοφορεί ελεύθερο στο Κολωνάκι. Και είπα στους συνάδελφους στο Δελτίο Ειδήσεων ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Κώστας Σιμίτης δεν έβαλε το χέρι στο μέλι. Αλλά πόσο απίστευτος βλάκας πρέπει να είσαι να έχεις πρωθυπουργό στα εξοπλιστικά του Τζοχατζόπουλο με το σμπόκο να ταρπάζουν και εσύ να καμαρώνεις ότι η κυβέρνησή σου τα κάνει όλα τόσο ωραία. Όσο και ο Καραμαλής δηλαδή, με αυτούς που είχε και μέσα σε 6 μήνες έγιναν απανωτά σκάνδαλα τόσα πολλά που άρχισε να μοιάζει με φάρσα το πράγμα και συνελάμβαναν τους δικούς τους. Μία για τα γάλατα, μία για τα ομόλογα, μία για το ένα, μία για το άλλο, απίστευτα πράγματα. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να εξηγηθώ ευθύς εξ αρχής. Ο πολιτικός καθοσπρεπισμός δεν τους επιτρέπει να ομολογήσουν δημόσια ότι ο κόσμος στο δρόμο λέει άλλους 100 ξηρούς χρειαζόμαστε. Αυτό είναι δυστύχημα για τον τόπο, δεν είναι ευτύχημα. Και μάλιστα ο ξηρός, ο Χριστόδουλος ξηρός, είναι σοφότερος από αυτούς. Γιατί τους λέει πως όταν δεν υπάρχει έλλειμμα, μην δικαιολογήσετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι αποτέλεσμα της οικονομικής δυσπραγίας. Όχι, είναι αποτέλεσμα δημοκρατικού ελλείμματος. Γιατί όταν εσείς αριστεροί παραμυθατζίδες δεν πηγαίνατε στη γειτονιά να πάρετε κοντά σας αυτά τα άτομα, πήγε η Χρυσή Αυγή, τα τσίμπησε και τα έβαλε στην τσέπη. Ο Χριστόδουλος είναι πιο ψύχρεμος και κάνει σωστότερες πολιτικές ερμηνείες από αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, εμφανίζονται ως εμπειρογνώμενες της πολιτικής. Βεβαίως θα σεβαστώ τις απόψεις των συνδετημόνων μου απόψε. Και δεν τους κάνω καμιά χάρη, οφείλω να το κάνω, είναι χρέος μου, να ακούσω και τις δικές τους θέσεις. Αλλά πιστεύω ότι αν ρωτήσει κάποιον από εσάς στον δρόμο, οποιοδήποτε, τι φοβάστε, το Χριστόδουλο ή το Στουρνάρα. Το Στουρνάρα θα πείτε όλοι. Όπως ρώτησα τους συναδέλφους μου στο Δελτίο Ειδήσεων. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Αυτό που φοβάστε είναι μήπως αύριο μείνετε χωρίς δουλειά. Και αν έχετε να φάτε, τι φοβάστε τον Χριστόδουλο, επειδή απείλει τους δημοσιογράφους, ότι θέλουν παλούκομα. Έχω 1500 δίκες στην πλάτη μου που εκκρεμούν. Κανονικά θα έπρεπε να κολακεύω τους δικαστές, να λέω τι καλοί άνθρωποι που είσαστε. Και επειδή δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, κατεφημισμόν υπάρχει, σας το λέω και το λέω με πεποίθηση και το πιστεύω, όλες οι δίκες μου προέρχονται από μηνύσεις και αγωγές όλων αυτών των σφουγγοκολάριων της εξουσίας που είτε προσευλήθησαν, είτε εθίγησαν, είτε ενοχλήθηκαν.
Φανταστείτε ότι υπάρχουν πινάκια στα οποία εμφανίζομαι 2 και 3 φορές το ίδιο πινάκιο για διαφορετικές περιπτώσεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή δεν μπορεί να δικάζομαι 2 και 3 φορές την ημέρα, κάποιες δίκες δεν τις παρακολουθώ καν. Τους αφήνω να ρίχνουν ποινές πλέον. 12 μήνες, 14 μήνες, 18 μήνες, ό,τι γουστάρουν κάνω. Θέλω λοιπόν να τους στείλω ένα μήνυμα γιατί τους έζησα από κοντά, από το σκαμνί. Από τη δύσκολη πλευρά της έδρας. Αν δεν υπήρχαν προδότες, πρωθυπουργοί και πουλημένοι και ανίκανοι, αν δεν υπήρχαν πουλημένοι δικαστές και αν δεν υπήρχαν πουλημένα τομάρια δημοσιογράφοι, αυτή η χώρα ίσως να είχε σωθεί. Αλλά δυστυχώς γινόταν αυτό που σας λέω τώρα. Και ό,τι λέω για τους δικαστές θα το αποδείξω μια εβδομάδα από τώρα, όπου θα δείτε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες του τόπου, για τον οποίο δεν τολμάει να πει τίποτα κανένα τηλεοπτικό κανάλι, ούτε αυτό που βρίσκομαι εδώ, δεν το αντέχει. Τα κατορθώματά του θα βγουν από το Zoogla.gr και θα τρομάξετε. Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, θα δείτε φοροδιαφυγές 600 εκατομμυρίων, θα δείτε δανεισμούς 3 δις, θα δείτε πράγματα που δεν θα μπορούσαν να συμβούν ούτε σε κρατήδιο δικτατορικό της Κεντρικής Αφρικής. Και τότε θα τα πούμε για το κατά πόσον υπάρχει δημοκρατία και εφαρμόζεται σε αυτόν τον τόπο. Επομένως, αυτά που ρώταγαν οι συνάδελφοί μου στο Δελτίο Ειδήσεων δεν θα ισχύσουν ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να πάνε στη φυλακή οι νταβατζίδες. Γιατί αν πάνε οι νταβατζίδες στη φυλακή, θα πάνε και τα παρελκόμενά τους. Πρωθυπουργοί, υπουργοί και δημοσιογράφοι. Και δικαστές. Πολλοί δικαστές. Φανταστείτε, για απιστία στο ελληνικό κράτος, ένας αποδάφτος είχε υπόθεση απιστία, προσέξτε, στο ελληνικό δημόσιο, που σέρνεται από το 1981 και αφού αναγκάστηκαν κανένα 2 αεροπαγίτες να απειλήσουν με παρέτηση, πριν 6 μήνες βγήκε καταδικαστική απόφαση. 32 αναιρέσεις. Είναι η ντροπή της δικαιοσύνης. 32 φορές σύρθηκε η υπόθεση στον Άριο Πάγο. Είναι η απόλυτη ντροπή της δικαιοσύνης. Για να δείξει ότι δεν υπήρχε κράτος. Ήταν πασοκικό κράτος, καραμαλικό κράτος, κολοκύθια. Ήτανε επιχειρηματικό κράτος. Και ένας από αυτούς, για τον οποίο, με τον οποίο θα ασχοληθώ, με κάλεσε ο αδερφός του στο Σύνταγμα, κύριε, άνοιξε ένα βιβλίο, χωρίς εγώ να ξέρω τι είναι, είναι σαν αυτό το βιβλίο επισκεπτηρίων, και μου είπε, σε καλέσαμε εδώ σήμερα, γιατί η οικογένεια αποφάσισε ο άνθρωπός μας να προταθεί ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Και του είπα ότι αν τολμήσετε να το κάνετε αυτό, αφού θέλετε τη γνώμη μου, θα σηκωθούν και πέτρες. Και μου είπε, ποιες πέτρες? Λέω, αυτές που είναι απέναντι, και έδειξα τη Βουλή. Και γέλασε, με φώναξε κοντά του, άνοιξε το βιβλίο και μου λέει, αυτές οι πέτρες. Και αυτά τα παλιωτόμαρα που θέλουν να λέγονται πολιτικοί, γίναγε τις σελίδες, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αριστερά, 100.000 δραχμές τότε, 500.000 δραχμές, 1 εκατομμύριο δραχμές, και βάζαν και υπογραφή τα ζώα από κάτω. Και τους έχει σε τέτοιο βιβλίο. Και περιμένουμε εμείς, βεβαίως, μην κοιτάτε έτσι, κύριε Πυρμικύρη, διότι όταν είπα για ένα όνομα της αριστεράς, ο Παπαδημούλης με τον Κωνσταντόπουλο πήγανε στην Ένωση Συντακτών και ζήτησαν τη διαγραφή μου. Γιατί είχα δει και ένα όνομα από εκεί. Και αντί να έρθουν να με πούν, να μου πούν, ποιο όνομα είδες, αδερφέ, για να ξέρουμε κι εμείς να φυλαγόμαστε, δεν με ρώτησαν ποιο όνομα. Με πήγαν στην Ένωση Συντακτών για να ζητήσουν τη διαγραφή μου, ο κύριος Παπαδημούλης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έμεινα έκπληκτος από τα ονόματα που ήταν γραμμένα μέσα στο βιβλίο, τα ποσά και τις υπογραφές που βάζανε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε πόσο δουλικά ήταν των επιχειρηματιών, βάζαν και υπογραφές ότι πήρα αυτό το ποσό. Φυσικά δεν θα το δήλωσαν ποτέ στην εφορία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα πούμε πάρα πολλά. Και αυτά που θα βγάλουμε θα είναι με αποδείξεις.
χαρτιά έγγραφα, τα οποία περιέπεσαν στα χέρια μου, εκλάπησαν από το αρχείο μου. Κάποιος πήρε 5 εκατομμύρια και έφυγε από την εφημερίδα, αν θυμάστε τότε, και παραδόθηκαν εκεί που έπρεπε να παραδοθούν με το, αυτό το χρυσοφόρο αντίτιμο. Για να αρχίσετε να μαθαίνετε και ποιοι ήταν οι λόγοι που εξεράγην κάποτε και έγινα πύραυλος και σηκώθηκα και παράτησα μια εφημερίδα και έφυγα. Λοιπόν, τρομοκρατία υπάρχει πολλών κατευθύνσεων. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν η κρατική βία, η ανέχεια και η πείνα οδηγούν στον απόλυτο εξευτελισμό τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και αν έχει σώα στα σφρένας, χάνει τα μυαλά του, παίρνει τα ντουφέκια και βγαίνει στους δρόμους. Αλλά αυτό δεν το λέει κανένα σήμερα, γιατί φοβούνται μήπως δεν αποκηρύξουν δημόσια την τρομοκρατία. Λες και υπάρχει λογικός άνθρωπος που να θέλει να χύνεται αίμα, να πέφτουν σφαίρες, να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι. Λοιπόν, βασική αρχή μου είναι αυτή. Ούτε μυρμήγκι δεν έχεις δικαίωμα να κουμπάς. Και επειδή επικαλούνται οι απέναντι της ένοπλης βίας στο επιχείρημα ότι και το Σύνταγμα επιτάσσει με συγκεκριμένο άρθρο, όταν παραβιάζεται η ελευθερία, η δημοκρατία, τα πάντα, να σηκώνεις το όπλο και να αντιδράς, τους λέω λοιπόν πολύ απλά ότι το επιτάσσει. Αλλά ποιος θα αποφασίσει ότι ο λαός είναι μαζί σου και ότι αυτό που κάνεις είναι επανάσταση και δεν είναι μια δική σου ιδιωτική πρωτοβουλία επειδή σου στρίψε και θέλεις να επιβάλλεις τη δική σου τάξη? Αυτή είναι η απάντηση της άλλης πλευράς. Και ανάμεσα αυτά τα δύο επιχειρήματα θα κληθείτε σήμερα να πάρετε μια θέση για να δούμε πότε ο άνθρωπος μπορεί να ορθώνει το ανάστημά του απέναντι σε αυτήν την εξουσία επειδή φέρει το μανδύα της δημοκρατίας, κατεφημισμών δημοκρατία τις περισσότερες φορές. Πολύ περισσότερο τώρα που έχουν διαλύσει τον τόπο οικονομικά. Και κανένας δεν το αμφισβητεί. Δεν είναι σχήμα λόγου διαλύθη ο τόπος οικονομικά. Διαλύθηκε το σύμπαν. Πεινάει ο κόσμος. Καταστράφηκε η Ελλάδα. Και όχι μόνον αυτό, κινδυνεύει και η κυριαρχία μας. Υπάρχουν κομμάτια της ελληνικής γης που κινδυνεύουν σήμερα κάτω από τις παρούσες συνθήκες και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και ένας άνθρωπος όπως ο Σεραφείμ Φιντανίδης πριν από ένα χρόνο βγήκε και είπε δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο αν δεν πάρει ο κόσμος τα όπλα στα χέρια. Πιθανόν να τον έχουμε σε λίγο. Να μας πει γιατί ξεστόμησε τόσο βαριά φράση. Ο κύριος Κολάτος ή μάλλον αρχίσω από τον κύριο Τζίμερο, τον πρόεδρο του Δημιουργία ξανά, να συστήσω τους προσκεκλημένους σήμερα, να σου παρουσιάσω τον Βασίλη Πρημικύρη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θοδωρή Τσίκα, διεθνολόγο και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Σταύρακα, Γιώργο Σταύρακα, υποστράτηγο της Ελλάς. Καλησπέρα σας. Είναι και ο ιδρυτής ομάδας Δίας, για να τον συστήσω στον κόσμο. Τον Αντώνη Βγόντζα, γνωστό ποινικολόγο. Το Βασίλη Ντούμα, πρόεδρο του Σωματείου Ειδικών Φρουρών. Το Δημήτρη Κολάτο, σκηνοθέτη. Το Γιώργο Φίλη, αναλυτή του Ινστιτούτου Ασφάλειας και Άμυνας. Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Διδάκτρο και πολιτική. Ευχαριστώ. Από την άλλη πλευρά, το Γιώργο Καραϊβάζ, αστυνομικό συντάκτη. Το Γιώργο Χριστοφορίδη, εκδότη εφημερίδα στο Χωνί. Καλησπέρα. Την Ήγια Ραμπατζή, δικηγόρο. Καλησπέρα. Τον Φώτη Σπυρόπουλο, εγκληματολόγο. Καλησπέρα. Και τον Γιώργο Τσούκαλη, ιδιωτικό ερευνητή. Καλησπέρα. Και στην τηλεφωνική γραμμή, το Μανώλη Γλέζο. Κύριε Γλέζο, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ναι, με μένεις που, τι εκπομπή είναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Είναι τη ζούγκλα, είναι. Η ζούγκλα είναι από το έξτρα όμως, από τηλεόραση, όχι από το ζούγκλα.gr, από το web. Α, ναι. Τηλεόραση. Ναι, αυτή η βρωμοτηλεόραση, από εκεί. Ναι, τι με θέλεις. Για τη διαχωριστική γραμμή. Είναι τρομοκράτης. Πότε η ποια διαχωριστική γραμμή. Ναι. Πότε μία πράξη είναι επαναστατική και πότε είναι τρομοκρατία.
Πότε δικαιούται ο πολίτης να πει αυτή είναι μια κατεφημισμένη δημοκρατία και θα πάρω τα όπλα στα χέρια, και πότε δεν είναι. Σήμερα έχουμε μια μορφή δημοκρατίας που δίνει τη δυνατότητα ακόμα να μπορεί να εκφράζεται ο πολίτης, οποιοδήποτε, και στις τηλεοράσεις και στο κοινοβούλιο και στους δικούς του τρόπους μέσω διαδικτύων κτλ. Δεν είμαστε στην κατοχή, αναφυσβήτητα δεν είμαστε στην κατοχή. Έχουμε μια μορφή δημοκρατίας. Λοιπόν, διαχωριστική γραμμή είναι ότι, το έχω πει επανειλημμένα, δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί ο καθένας να αυτοβαφτίζεται τιμωρός, να αυτοβαφτίζεται ότι είναι εκπρόσωπος του λαού και να προβαίνει στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι δυνατόν. Η αφαίρεση είναι λίγα στα πράγματα. Το έχω πει επανειλημμένα και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λέω κάθε φορά. Υπάρχει λόγος σοβαρός, Μανώλη Γλέζο, ότι... Θα δικαιολογήσω με το δολοφόνο. Όχι. Ότι, ότι εσύ αντιστάθηκες την περίοδο που όλα τα πλάκωνε η φοβέρα και η σκλαβιά και θα σήκωνες το όπλο και θα σκότωνες και τον Γερμανό και τον κατακτητή σου και τον τύρανό σου και αυτόν ο οποίος επέδευε. Σήμερα υπάρχουν... Ορδές λοιπόν, μην ξεχνάτε, αυτοί που το λένε, να μην ξεχνάνε ένα πράγμα. Ότι οι πρώτες μορφές αντίστασης του ελληνικού λαού εναντίον του κατακτητή ήταν χωρίς όπλα και πέτυχαν. Χωρίς όπλα και πέτυχαν. Και οι πρώτες απεργίες και οι πρώτες διαδηλώσεις και οι πρώτες εκδηλώσεις. Όταν ο κατακτητής προσπάθησε να επιβάλλει δια των όπλων τη θέλησή του, δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά όλος ο λαός, σύμπας ο λαός, σύμφωνος ο λαός, πήρε τα όπλα και τους αντιμετώπισε. Πολύ ωραία. Επομένως υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Υπάρχει. Για ένα... Όχι, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που βράζει το αίμα του σήμερα, που βλέπουν την οικογένειά τους να απαξιώνεται, τη ζωή τους να ευτελίζεται, τα όνειρά τους να γίνονται φτερά στον άνεμο και θεωρούν ότι ζουν σε ένα τυραννικό καθεστώς κατεφημισμών δημοκρατία, όπου τα όπλα απέναντί τους, τα ΜΑΤ και οι κατασταλτικές δυνάμεις επιβάλλουν αυτή τη βία την οποία γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά όταν λιποθυμούσες από τα καπνογόνα και τα σφιξιογόνα. Επομένως, ναι, σε αυτά τα παιδιά τι πρέπει αυτά, να πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχουν υποστεί αυτοί προσωπικά, μια και το ανέφερες, θα έχω υποστεί. Η αντίδρασή μου δεν ήταν να πάρω τα όπλα. Η αντίδρασή μου ήταν πολιτικές ενέργειες. Αμέσως, πολιτικές ενέργειες. Και θέλω η οργή του λαού, ο θυμός του λαού, αυτή την περίοδο που περνάμε, γιατί αλλιώς θα γίνει μπάχαλο εδώ πέρα, να το πω λαϊκά. Και φοβάμαι, και δεν το κρύβω, φοβάμαι την έκρηξη αυτού του τύπου και αυτής της κατηγορίας, διότι υπάρχουν άνθρωποι και έρχονται και μου λένε, Μανώλη, εγώ δεν πρόκειται να αφήσω το παιδί μου να πεθάνει. Θα πάω να σκοτώσω για να θρέψω το παιδί μου. Υπάρχουν αυτό το πράγμα. Έτσι βέβαια, υπάρχουν. Δεν υπάρχει αντίρρηση και γι' αυτό λέω σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, έχετε συλλάβει, έχετε στο νου σας τι μπορεί να γίνει. Και προσπαθώ με πολιτικά μέσα να μετατραπεί η οργή, ο δίκαιος θυμός του ελληνικού λαού σε πολιτικές πράξεις. Ούτε ύβρις, ούτε γιαουρτώματα, ούτε συνοδικίες, ούτε καρεκλοπόδαρα. Όχι, αλλά αγαπητέ Μανώλη, όπως είπες και εσύ, η κατάσταση είναι πάνω στην κόκκινη γραμμή. Γιατί όταν ένας πατέρας βλέπει το παιδί του να πεινάει ή το παιδί του να πεθαίνει γιατί δεν έχει ούτε την δυνατότητα της φαρμακευτικής περίθαλψης, ο πατέρας αυτός εύκολα μπορεί να πάρει τα άρματα στο χέρι. Και γι' αυτό εγώ καλώ λοιπόν τους εργαζόμενους όλους στον κάθε τομέα να αγωνιστούν. Έχουν στα χέρια τους το όπλο της απεργίας. Έχουν στα χέρια τους το όπλο της διαδήλωσης. Έχουν στα χέρια τους μια ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο που μπορεί να εκφράσει τη βούλησή τους. Γιατί να μην το κάνουν.
Και ποιο θα ήταν το ισχυρότερο επιχείρημά σου απέναντι στο Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίος πιστεύει ότι, όπως γράφει μέσα, οι μαριονέτες της αριστεράς μιλούν για δημοκρατία, μια κατεφημισμόν δημοκρατία. Ποιος τον όρισε τον Ξηρό να μπορεί να εκφράζει τον ελληνικό λαό? Τον όρισε κανένας? Η συνείδησή του. Α, εντάξει. Οπότε δεν ξαναγυρίζουμε στο ίδιο που λέγαμε προηγουμένως. Κανένας δεν μπορεί καταρχήν να αφαιρεί την ανθρώπινη ζωή. Δολοφονίες είναι αυτές που έγιναν. Με το να σκοτώσεις έναν ή δύο ανθρώπους, 5, 10, 20, ποιο έχουν σκοτώσει? Άλλαξε η κατάσταση. Γιατί δεν μετράμε αυτό το πράγμα? Πιο έντιμος ήταν ένας εκείνος ο επαναστάτης στην Πάτρα που πριν 2 αιώνες πήγε, σκότωσε ένα κεφαλαιούχο και τι ήταν ο κεφαλαιούχος? Και το ερώτημα που γεννήθηκε αμέσως. Άλλαξε η κατάσταση που τον σκοτώσει ένα κεφαλαιούχο? Το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Με τον κεφαλαιούχο που τον σκοτώνει δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι τα θύματα του συστήματος, που είναι οι 3.000+ αυτοκτονίες ανθρώπων ασθενέστερων, που δεν έχουν το σθένος να σηκώσουν το ανάστημά τους, να πάρουν τα όπλα, να βγουν στους δρόμους ή να σκοτώσουν, είναι επίσης ένα άθλιο απεχθές έγκλημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για να το κάνουμε την Αθήνα. Ότι η μεγαλύτερη τρομοκρατία είναι σήμερα η τρομοκρατία που εφαρμόζει το κράτος. Η μεγαλύτερη τρομοκρατία είναι η τρομοκρατία του κράτους που οδηγεί σε αυτοκτονίες, σε ανεργία, σε λιτότητα, σε όλη αυτή την φορολέλαπα που έχει επιπέσει εναντίον του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οπωσδήποτε. Αλλά, σήμερα το καθεστώς που εγώ ζητάω να αλλάξει, και όχι μονάχα εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ όλος ζητάει ανατροπή της κυβέρνησης, της Τρόικας και του συστήματος. Και αν όλος ο λαός μας άκουγε και μετέτρεπε την οργή του, αμέσως θα είχε πέσει ήδη η κυβέρνηση. Θα είχε πέσει η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει, ορίστε, λέω το απλό πράγμα, δεν έχει τη διαδηλωμένη. Εάν δεν είχε τις 50 έδρες που τις έδωσε ο καλπονοθευτικός νόμος, θα είχε τη δεδηλωμένη? Την έχει χάσει. Την έχει χάσει τη δεδηλωμένη. Μα καμία κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να προβάλλουμε, αγαπητέ μου Μάκη, αυτά τα θέματα, να πούμε η κυβέρνηση είναι, δεν έχει δεδηλωμένη που ζητάει η νόμη του κράτους. Η πολιτεία μας δεν την έχει τη δεδηλωμένη. Ένα. Δεύτερο. Ποιος από τους υπουργούς, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θέλει να βγούμε παρέα μαζί στον δρόμο να δούμε την υποδοχή, χωρίς συνοδείες αστυνομικών? Τολμάει κανένας από αυτούς να βγει στους δρόμους? Το λαϊκό αίσθημα είναι φανερό. Γιατί λοιπόν οι δημοσιογράφοι και εσύ ο ίδιος να μην προβάλλετε αυτά τα θέματα? Πρώτο και κύριο, έχει χάσει διαδηλωμένη. Δεύτερο, βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχεία με τον ελληνικό λαό. Αυτά είναι τα κυρία θέματα σήμερα. Και αν εσείς οι δημοσιογράφοι, όταν λέω εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν λέω μονάχα εσύ, όλοι, επράτατε το καθήκον σας, το χρέος σας απέναντι στον ελληνικό λαό, θα είχε πέσει ήδη η κυβέρνηση. Και λένε, μα θα πάμε πάλι εκλογές. Δηλαδή φοβούστε την λαϊκή τιμιγορία. Ένα καθεστώς δημοκρατικό που φοβάται τη βούληση του λαού δεν είναι δημοκρατικό. Γι' αυτό σε ήθελα να πω. Όποιος φοβάται τη βούληση του λαού δεν είναι δημοκράτης. Καλούμε λοιπόν, και γι' αυτό επιμένουμε και επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε για εκλογές. Για ποιο λόγο φοβάστε τις εκλογές? Γιατί για ποιο λόγο, τι σχέση έχει η δημοκρατία με την άρνηση να πει τη γνώμη του ο λαός? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό σε ήθελα κοντά μας σήμερα, γιατί είσαι μια ψύχρεμη. Εντάξει, από το πρωί είμαι στο πόδι. Μια ψύχρεμη. Εάν παρακολουθήσεις σήμερα, Μάκη μου, άκουσε. Εάν παρακολουθήσεις όλη τη διαδρομή σήμερα, πού ήμουνα και τι έκανα, θα καταλάβεις ότι, και τώρα κάνω υπέρβαση σε εκείνο που μου λένε οι γιατροί. Οι γιατροί ξέρεις τι μου λένε? Μανώλη, πήγαινε στη Βουλή, λέγε καλημέρα και φεύγα.
Και στα κανάλια που σε κάνουν λέει για καλημέρα και τελείωσε. Βλέπεις λοιπόν, εγώ δεν το κάθομαι να λέω καλημέρα, κάθομαι και κουβεντιάζω μαζί σου. Νομίζω ότι τους έχεις ξεπεράσει τους γιατρούς. Αλλά επιτέλους, δεν λέμε με ακούσετε, λέω έχετε επιχειρήματα να αντιτάξετε σε αυτό που λέω. Επιχειρήματα. Όχι, αϊστοριάλους αυτά που λες, επιχειρήματα αν έχετε. Κοντά μας, εννοώ τηλεοπτικά κοντά μας και ήσουν τηλεοπτικά κοντά μας και σε ευχαριστώ γιατί θεωρώ ότι είσαι μια από τις πιο σοφές και ψύχρεμες φωνές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της πολιτικής μας ζωής και γι' αυτό το λόγο θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν ζητάω τέτοια προνόμια. Αγαπητέ μου Μάκη, με γνωρίζεις αρκετά καλά και ξέρεις ότι δεν ζητάω τέτοια προνόμια. Εγώ δεν θέλω ούτε να σεβαστούν τα γερατιά μου, ούτε να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας μου, δεν θέλω τίποτα. Θέλω ένα πράγμα. Αντεπιχειρήματα. Αντεπιχειρήματα τεκμηριωμένα. Μανώλη, έχεις άδικο, απέναντι σε αυτό που λες υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Και τέτοιο επιχείρημα δεν βλέπω να υπάρχει ως τώρα. Δεν έχω ακούσει δηλαδή. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ και δεν ήξερα που βρίσκομαι, ειλικρινά στο λέω. Μόλις γύρισα από μια κοπιαστική εργασία, διότι μην νομίζεις, με καλούνε κάπου, ήμουν στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Μπορούσες να το φανταστείς. Ήμουν στην παρουσία σε ένας δημοκράτης και πήγα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν. Καλό βράδυ. Την αγάπη μας. Ήταν μια ωραία εισαγωγή, ενδιαφέρουσα θέλω να πιστεύω. Για να περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα. Να μου πείτε αν πρέπει να κάνουμε κάποιο διάλειμμα διαφημιστικό, να το κάνουμε τώρα να ξεμπερδεύουμε. Έχουμε 5 λεπτά. Έχουμε λοιπόν. 5 λεπτά. Αυτή ήταν μια θέση ξεκάθαρη, αλλά εγώ θα πάω στην θέση του σκηνοθέτη Δημήτρη Κολάτου, ο οποίος εντελώς αριστοφανικά σκότωσε τον Γιώργο Παπανδρέου με την ταινία του. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, επειδή επικαλέστηκε στις Νεφέλες, ήταν ένα αποτυχημένο έργο του Αριστοφάνη το 1923 στην πρώτη παράστασή του γιατί πήρε την τρίτη θέση. Και τον πείραξε τόσο πολύ που το διασκεύασε για να το εμφανίσει πάλι. Στα Διονύσια το είχε εμφανίσει. Πάντως έχει μείνει στην ιστορία το έργο. Και αυτό μετράει. Σύμφωνα λοιπόν με την φιλοσοφία και την τρέλα του αυτού του ωραίου μας προγόνου, ο Αριστοφάνης είχε καταγεραυνώσει τον Σοκράτη για την σοφιστική πρακτική του και παρότι ο Σοκράτης δεν ήταν σοφιστής αλλά τον αποκαλούσε σοφιστή. Μήπως και ο Παπανδρέου δεν είναι ένοχος και εσύ τον αριστοφανική αδεία τον αποκαλείς ένοχο και προσπαθείς να πείσεις στο λαό ότι φταίει ο Παπανδρέου με αποτέλεσμα να τον πυροβολείς και να τον σκοτώσεις στην ταινία. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι προδότης. Είτε από βλακεία είτε από χρήματα είναι προδότης. Και πιστεύω ότι αυτό στην ταινία είναι ένα όνειρο η δολοφονία του Γιωργάκη, αλλά πιστεύω αυτό το όνειρο το κάνουν πάρα πολλοί Έλληνες. Και αν το σκότωνε κάποιος, μόνο η μαμά του Γιωργάκη θα έκλαιγε. Άλλωστε λέει ο φίλος μου Γλέζος, που τον αγαπώ πολύ, ότι οι πολιτικές δολοφονίες δεν άλλαξαν ποτέ την ιστορία. Κάνει λάθος. Οι τυρανοκτόνοι που σκοτώσαν το 515 τον ύπαρχο, το αεφό του Ιππία, ανοίξαν το δρόμο για τη δημοκρατία. Και έτσι οι Πέρσες δεν γίναν δεκτοί στην Ελλάδα. Για το ύπαρχο και ο Ιππίας ετοιμάζαν να υποδεχτούν τους Πέρσες. Και στο Μαραθώνα να έχει το Ιππίας μαζί τους. Χάρη λοιπόν στους δύο τυρανοκτόνους έφυγε η τυραννία, ήρθε η δημοκρατία και οι Πέρσες αντιμετωπίζαν στο Μαραθώνα τη δημοκρατία. Ο Δε Μιλτιάδης λέει στον πολέμαρχο. Πες πείσε τους στρατηγούς να δεχτούν τη μάχη, οι μισοί στρατηγοί δεν θέλαν τη μάχη και έτσι θα πάρεις δόξα μεγαλύτερη και από αυτή των τυρανοκτώνων. Τόσο πολύ τιμούσανε τους τυρανοκτώνους κύριε για την ΑΕΗ. Σκηνοθέτα, για να επιστρέψω στις Νεφέλες, μήπως θυμάσαι γιατί ο Στρεψιάδης είχε στείλει το γιο του Φιδιππίδη στο Σοκράτη. Θυμάσαι για ποιο λόγο τον είχε στείλει. Γιατί ήταν τόσο ικανός να αλλάζει την φαύλος. Που τον είχε καταχρεώσει σε όλη την Αθήνα. Χρωστούσε σε ό,τι ανέπνεε εκείνη την εποχή. Και τον έστειλε στο Σοκράτη για να, μέσω της σοφιστικής σχολής όπως πίστευε, για να τον βοηθήσει να μάθει τους νόμους, να αντιμετωπίζει τους δικαστές, να μην πληρώνει δικηγόρους και να μην τρώει πρόστιμα. Με αποτέλεσμα
να αναγκαστεί να πάει ο ίδιος. Γιατί ο γιος του δεν γούστερε τέτοια, ήθελε γλέρια και πανηγύρια και εγκόμενες. Τον απέπεμψε ο Σωκράτης ως ανίκανο, αν θυμάστε το story, και ξανά στείλε το γιο του, ο οποίος όταν επέστρεψε από τα μαθήματα του Σωκράτη... Είχε μάθει πια. Όχι, είχε μάθει. Τότε ο Στριψιάδης κατάλαβε ότι είχε καταστραφεί εντελώς με αυτά που είχε μάθει και ότι από εκεί και πέρα θα ακολουθούσαν τόσες δίκες που δεν θα τις άντεχε οικονομικά. Κύριε Τερενταφυλόπουλε. Ξέρω, ναι. Έρχεστε. Είναι... Επειδή ξέρω, να δούμε λίγο. Δεν ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά αφού εφήγει. Θα μιλήσετε τώρα. Εσείς απειλείτε να μιλήσεις. Ακούστε. 10 δευτερόλεπτα θέλω να πω μόνο. Μόνο 10 θα σας δώσω. Το τραγούδι σας στην ταινία λέει: σκοτώσαν το Γιωργάκι μας, πάει και ο Βενιζέλος. Την πούλεψε ο Σαμαράς και ο Κουβέλης τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα και θα επιστρέψω τώρα. Εκτέλεσαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι νεκρός. Κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για μια εβδομάδα. Αρχίζει να μου αρέσει η ιδέα να σκοτώσω τη Γιουργάκη. Σκοτώσαν το Γιωργάκι μας, πάει κι ο Βενιζέλος. Την πούλεψε ο Αντώνης μας και ο Κουβέλης τέλος. Σκοτώσαν το Γιωργάκι μας, αλλάξανε τα πλάνα. Βγήκανε οι βουλευτές και εμείσαν τα αεροπλάνα. Καλό ταξίδι, Γιωργάκη. Έλα να σύρουμε χορό, να πούμε ένα τραγούδι. Τραγούδι τιμωρία στους της λευτεριάς τραγούδι. Η άτιμη πολιτική στη φυλακή να βγούνε. Το σύντροφο τον Άγι τους να πάνε και να βγούνε. Αυτό ήταν το απόσπασμα από την ταινία του κυρίου Κολάτου, η οποία θα λέει προσεχώς θα πάει στους κινηματογράφους. Ελπίζω τώρα να μην φοβήθηκαν οι αίθουσες και να τις έχω τις αίθουσες. Και είναι τραγικό αυτό που λέει το Πασόκ ότι αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν κρίνει τον κινηματογράφο ή τον κινηματογράφο το κρίνει το κοινό. Άκουσε. Εσύ η δικαιοσύνη να κρίνει τον κύριο Βενιζέλο και τους υπουργούς του Πασόκ. Εσύ είσαι εντελώς τρελός γιατί σε ξέρω γιατί? Χρόνια. Το Πασόκ είναι θεότρελο που θέλει να σου κάνει μήνυση για μια ταινία. Ναι, σωλός. Λέω αυτό, κύριε Τσίκα, αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί υποτίθεται ότι εντάξει είναι μια ταινία. Κάνει την υπόθεση τώρα την Αριστοφανική ότι σκότωσε το Γιωργάκη. Ναι, σου λέει τα λάχα. Και τέλειωσε και το Βενιζέλο, λέει και για το Σαμαρά, λέει και για το Γκουβέλη. Ο άνθρωπος δεν έπιασε μόνο το Πασόκ.
Σε έπιασε όλους. Και ευτυχώς σταμάτησε μέχρι εκεί. Αυτό και καλό και κακό μπορεί να είναι για σας. Γιατί με προβοκάτω. Όταν σε αγνοούν, δεν είναι πολύ καλό. Όχι, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε, κύριε Τσίκα, ζητώ συγγνώμη ένα δευτερόλεπτο γιατί μου λένε ότι η κυρία Αντωνία Ηλία ζήτησε να παρέμβει, έστειλε μήνυμα, η οποία βρίσκεται στην Αγγλία, όπως ξέρετε, υπό περιορισμό σχετικό. Κυρία Ηλία. Καλησπέρα σας. Να θυμίσω ότι είστε η δικαστής η οποία έχετε φύγει φύγατε στο εξωτερικό, σας συνέλαβαν στην Αγγλία και κυκλοφορείτε με βραχιολάκι, αυτό το γνωστό βραχιολάκι. Που θέλουν να... Μάλιστα. Το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ. Τι εννοείτε? Επειδή τα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος μου έχουν ατονίσει και κατά το αγγλικό δίκαιο και κατά το ελληνικό, έχουν βελτιωθεί υπερβολικά και οι περιοριστικοί όροι. Κυρία Ηλία. Η μου επιτράπηκε με την πρόσφατη τροποποίηση να μεταβαίνω 2 φορές το μήνα στο Brighton όπου έμενα, όπως ξέρετε, για να παραδίδω μαθήματα. Στους μαθητές μου, στους οποίους έχω λείψει πάρα πολύ. Σε ποιους μαθητές σας? Θέλετε να σας πω τα ονόματα? Όχι, όχι. Τι διδάσκετε, θέλω να μου πείτε. Στο ένα κοριτσάκι διδάσκω γαλλικά. Είναι το κοριτσάκι που με φιλοξένησε στο σπίτι όταν πήγα στο Brighton. Και το άλλο κοριτσάκι είναι η κόρη του κυρίου Ζαπάντη, ο οποίος πλήρωσε την εγγύηση για να είμαι εγώ με περιοριστικούς όρους και του κάνω ελληνικά. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν έλεγα. Είναι ειδικό δικαστήριο αυτό και πήραμε ειδική άδεια. Λοιπόν, οι περιοριστικοί όροι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ γιατί 4 εντάλματα αποσυρθήκανε από τις ελληνικές αρχές εκ του νόμου. Ομολογώ ότι αν μπορούσαν να κάναν διαφορετικά θα είχαν κάνει. Ωραία, αλλά εκ του νόμου αποσυρθήκανε. Παρακαλώ. Επειδή φέρατε την ιδιότητα του δικαστή και επειδή. Γνωριζόμαστε αρκετά καλά όλα αυτά τα χρόνια. Λίγο νωρίτερα έλεγα ότι σε ελάχιστο διάστημα θα βγουν από την εκπομπή μου πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τις αθλειότητες αυτής της κατεπίφασης δημοκρατίας για την ατιμωρησία των ταβατζίδων, των φοροκλεπτών και των πραγματικών εγκληματιών αυτού του τόπου. Θέλω λοιπόν να πω ότι σέβομαι το γεγονός ότι είστε υπόδικοι. Γιατί κάποια στιγμή θα σας φέρουν στην Ελλάδα να δικαστείτε και να οι συνάδελφοί σας, οι πρώην συνάδελφοί σας, να αποφασίσουν για την τύχη σας. Αυτό είναι... το προδικάζετε αυτό? Η έκδοση είναι σε εξέλιξη. Οι συνάδελφοί σας σήμερα, με συγχωρείτε κύριε Τρανταφυλόπουλε, 2 συνάδελφοί σας σήμερα πληροφορήθηκα, δεν τους άκουσα, πληροφορήθηκα. Ο κύριος Παπαδάκης συγκεκριμένα και ο κύριος Χατζηνικολάου δήλωσαν στις εκπομπές τους ότι η έκδοσή μου καθυστερεί τόσο πολύ λόγω του αγγλικού δικαίου. Εσφαλμένη τοποθέτηση και ανακριβής πληροφόρηση. Η έκδοσή μου δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση, είναι η διάδουσα περίπτωση η έκδοσή μου. Ο λόγος που καθυστερεί τόσο η έκδοσή μου είναι ότι σκόπιμα από τις ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα από την ελληνική εισαγγελία μεταφέρονται ψευδή στοιχεία για μένα με σκοπό να εκδοθώ πάση θυσία, διότι εξ αρχής ήμουν θύμα σκοπιμότητας για τους λόγους που έχουμε πει και δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να τους ξαναπούμε. Εγώ φυσικά, επειδή όπως είπατε κι εσείς, καλός ή κακός, έχω την ιδιότητα του νομικού, βλέπω τα ανακριβή στοιχεία, μάχομαι εναντίον αυτών και φυσικά εδώ το δικαστήριο δεν είναι άρον-άρον σταύρος των αυτών. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ένοχη η κυρία Ηλία, πρέπει οπωσδήποτε να έχει διαπράξει ξέπλυμα και δωροδοκία η κυρία Ηλία, η πτωχότερη όλων των δικαστών παγκοσμίως. Λοιπόν, και το δικαστήριο φυσικά ζητάει αποδείξεις για αυτά που λέω, για αυτά που μάχομαι. Δεν θέλω να επανέλθω. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει, όχι με συγχωρείτε, πρώτη ανακρίβεια που θέλω να διορθωθεί, γι' αυτό έχει καθυστερήσει η έκδοσή μου. Είναι δικό μου έργο. Ναι, ακούστε με όμως. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ωραία. Λοιπόν, επομένως μην προδικάζετε. Δεν μπορείτε. Κανένας δεν ποιος μπορεί προδικάζει. Να πει αυτή τη δεν προδικα... ότι κάποια ώρα θα έρθω στην Ελλάδα. Κυρία μπορεί Ηλία. Και να μην εκδοθώ. Κυρία Ηλία, εγώ λοιπόν, αν ήμουν στη θέση σας και πίστευα ότι είμαι αθώος, θα ζητούσα την έκδοσή μου να δικαστώ για να αποδείξω ότι είμαι αθώος. Επομένως δεν έχω κανένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Σας απαντώ αμέσως. Και το εννοώ αυτό που λέω, αμέσως τώρα θα συνενέσω στην έκδοσή μου, τώρα αμέσως. Θα στείλω έγγραφο στον δικηγόρο μου να συνενέσει, εφόσον και εσείς οι δημοσιογράφοι που με καταδικάσατε, εσείς με αποκαταστήσατε εκ των υστέρων βέβαια,
και η ελληνική εισαγγελία και οι δικαστικές αρχές δηλώσουν δημόσια ότι η Τόνια Ηλία, Αντωνία Ηλία όπως θέλετε, δεν έχει καμία σχέση με διαφθορά, δωροδοκία και ξέπλυμα. Ότι δεν της βρήκαμε πουθενά ούτε μία δραχμή, ότι αυτή τη στιγμή στην Αγγλία ζει από επιδόματα του αγγλικού κράτους και ξέρετε πολύ καλά εσείς δημοσιογράφος του δικού σας βεληνικούς, ότι με κατηγορία για ξέπλυμα οι αγγλικές αρχές ελέγξανε τα πάντα. Έγινε την εντύπωση ότι θα μου εγκρίνανε, θα μου δίνανε χρήματα να με ζούνε οι Άγγλοι. Ωραία. Αν μου είχαν βρει έστω και μία δραχμή. Ακούστε, ακούστε. Ωραία, κύριε Ρενταφυλόπουλε. Ακούστε με, κυρία Ηλία. Στην έκδοσή μου, εφόσον με αποσυνδέσετε από διαφθορά. Ακούστε. Τώρα αμέσως θα συνενέσω, εάν γίνει αυτό. Αυτό θα αποδειχθεί. Λοιπόν, τι θέλετε να σας δικάσω εγώ τώρα από την τηλεόραση, αυτό θα αποδειχθεί από την ακροαματική διαδικασία. Γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους σας. Όχι, διότι εγώ είμαι υπόθεση σκοπιμότητας. Ποτέ δεν είχα. Και η δικαιοσύνη υπηρετεί. Στην οποία συμβάλλεται οι δημοσιογράφοι ενεργούνται κατ' εντολή. Α, μπράβο, υπάρχει τώρα ήρθατε στα λόγια μου. Να σας πω κάτι. Επομένως, οι δικαστές δικάζουν και βάσει σκοπιμότητων, έτσι δεν είναι. Αρκετές φορές, ναι, βεβαίως. Έχουμε υποθέσει όταν υπάρχει σκοπιμότητα. Τώρα, επιτέλους, δεν θα υπάρχει... Συμφωνήσαμε. Όπου υπάρχει σκοπιμότητα, δεν απονέμεται δικαιοσύνη. Ακούστε κάτι, αγαπητή κυρία Τόνια Ηλία, επειδή αυτά τα οποία θα πω τώρα έχουν πάει στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα ακολουθήσουν και άλλα στους οικονομικούς εισαγγελείς, ανοίγοντας 2-3 φακέλους από μια βαρβάτη υπόθεση ενός φερόμενου ως νταβατζή χρησιμοποιώ την ορολογία του πρώην Πρωθυπουργού κ. Καραμαλή, τρόμαξα από τις δικαστικές αποφάσεις και από την αθλειότητα της δικαιοσύνης. Με μια υπόθεση η οποία από το 1981 πήρε 32 νερές στον Άριο Πάγο. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Ναι, φυσικά. Εγώ δεν ξέρω την υπόθεση που μιλάτε, όμως αυτό που μπορώ να δηλώσω είναι ότι όπου υπάρχει σκοπιμότητα και πολύ συχνά υπάρχουν σκοπιμότητες, διότι μην ξεχνάτε, ασφαλώς τα ξέρετε το Σύνταγμα, ότι η ηγεσία του Αρείου Πάγου επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σωστά. Αυτό τι σημαίνει αυτό κύριε Τρενταφυλόπουλε? Ότι συγκοινωνούν τα δοχεία. Ότι η δικαιοσύνη... Πολύ εύκολα είναι να δοθούν εντολές. Το ξέρετε, στη δική μου υπόθεση έχει καταθέσει δημοσιογράφος, συνάδελφός σας Έλληνας, δεν θα πω το όνομά του, και είπε ότι το 2005 και μετά που έφυγα επανειλημμένος πολιτική και από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, στα οποία δεν ανήκω όπως ξέρετε, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, επανειλημμένος τον πιέζανε και αυτόν και άλλους συναδέλφους του να λένε σε βάρος μου πράγματα. Υπάρχει κατάθεση, σας είχα καλέσει να έρθετε εδώ, να τα πούμε κάτι δίαν, μέχρι στιγμής, διότι εγώ δεν μπορώ να έρθω, δεν μου κάνατε τιμή. Αυτό θα έβγαινε στον αέρα αν ερχόσαστε εδώ και θα έλεγατε το όνομα του συναδέλφου σας. Αυτή τη στιγμή κολλείομαι, δεν μπορώ να το πω. Επομένως η σκοπιμότητα ζει και βασιλεύει. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά. Εμένα μου αρκεί το γεγονός ότι δεν εμπιστεύεστε, όπως λέτε δημόσια, την ελληνική δικαιοσύνη, διότι λειτουργεί μερικώς. Αυτό... Μα γι' αυτό αυτή τη στιγμή μιλάμε από το Λονδίνο και δεν μιλάμε από την Αθήνα. Πολύ ωραία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Φυσικά. Η δικαιοσύνη... Να δηλώσω και κάτι άλλο. Αν δεν είχα ελληνική υπηκότητα, αν ήμουν από την Τινησία, από το Πακιστάν, από την Ινδία, δεν υπήρχε περίπτωση και να ακουστεί δημόσια να εκδιδόμουν. Εάν η απόφαση της έκδοσης είναι σε βάρος μου, θα οφείλεται στη συνθήκη που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η έκδοση έχει ατονίσει, 4 εντάλματα έχουν αποσυρθεί και τα στοιχεία για το 5ο είναι ψευδή και κατασκευασμένα, εσφαλμένα διατυπωμένα από σκοπιμότητα από την εισαγγελία με σκοπό να πετύχει την έκδοσή μου. Κυρία Ηλία, λοιπόν, εγώ σεβόμενος όμως τους έντιμους συναδέλφους σας που με πολύ δυσκολία κάνουν σωστά τη δουλειά τους και κάτω από αφόρητες πιέσεις, διότι μιλούσαμε με αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου προημερών και μου είπε πόσες φορές τον πίεσαν, πόσες φορές τον απείλησαν και πόσες φορές τον ενόχλησαν να μην βγάλει απόφαση. Λοιπόν, αυτό το λέω δημόσια. Φυσικά, και αν με καλέσει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, θα πάρω τον συνάδελφό του από το χέρι και θα τον πάω εκεί πέρα για να τα ακούσει
να τα ακούσει ο ίδιος. Καταλάβατε, γιατί ορισμένοι τύποι είναι ακουστικοί. Αν είχε προηγηθεί η υπόθεση Λιμπέρη για μένα, δεν θα με ήξερε κανένας. Ακούστε, εσείς καλό θα κάνετε να έρθετε να δικαστείτε για να αποδείξετε ότι πιστεύετε στο δίκιο σας, όχι στη δικαιοσύνη. Διότι όσο βεβαίως, παραμένετε στην Αγγλία. Τώρα αμέσως θα το κάνω και θα συνενέσω και δημόσια, εφόσον οι δικαστικές αρχές δηλώσουν δημόσια ότι δεν έχω καμία σχέση με διαφθορά. Πώς, άμα δεν σας δικάσουν, πώς θα το δηλώσουν? Όχι. Με συγχωρείτε, χωρίς δίκη θα βγει απόφαση. Να σας πω πώς θα το δικάσουν. Να σας πω, ξέρω τι λέω. Το ένταλμα το πέμπτο, βάσει του οποίου είναι το μόνο που έχει απομείνει σε βάρος μου, όλα τα τέσσερα τα αποσύρανε εκ του νόμου οι ελληνικές αρχές, επιμένουν καταχρηστικά, διότι εκ του νόμου η αθώωση όλων των συγκατηγορουμένων μου για τα κακουργήματα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, επιφέρει ένωμες συνέπειες, λοιπόν, και σε μένα. Εντάξει, και αυτό πολύ ωραία. Η εισαγγελία και καταχρηστικά ζητάει θα την εγκλωσή. Θα τα πούμε σύντομα αυτά. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας προτείνω να βγάλετε το βραχιολάκι, να έρθετε στην Ελλάδα, να δικαστείτε και να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο, με όλες τις επιφυλάξεις βεβαίως, που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε τη δικαιοσύνη, κύριε Βγότζα, και ξέρει κατά πόσον υπηρετείται η σκοπιμότητα πολλές φορές. Ή δεν ξέρετε τίποτα για το... το χαμόγελό σας αυτό είναι η απόλυτη απάντηση στο σχόλιο μου. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ξέρω ότι είστε από την μία πλευρά της έδρας και οφείλετε μόνο να απαντάτε με χαμόγελα. Αλλά έμεινα έκπληκτος όταν μου έλεγε αντιπρόεδρος του Αριουπάγου πόσες φορές πιέστηκε κατά τρόπο χυδαίο να μην πάρει απόφαση. Κατά τρόπο χυδαίο. Όχι από πολιτικά πρόσωπα μόνο. Κάποιους δικαστές. Ορίστε. Να τα λέμε και αυτά, λέω, για κάποιους δικαστές. Μην ακούγεται μόνο ότι οι δικαστές είναι λαμόγια και τα παίρνουν. Να τα Όχι. λέμε και αυτά. Και βεβαίως, άντεξε μέχρι το τέλος. Έκανε το καθήκον του. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Έκανε το καθήκον. Αυτή ήταν η επόμενη. Αλλά το καθήκον του σήμαινε ότι δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος του Αριουπάγου. Το καθήκον του δεν ήταν να καταγγείλει τη χυδαία πίεση. Την κατήγγειλε και εν ενεργεία, μάλιστα. Την μάθαμε. Και κατά σύμπτωση από εφημερίδα του Βόλου. Είδατε, κύριε Τζίμερε. Άρα είναι γνωστό. Βέβαια, είναι γνωστό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες και δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα τα οποία θα φέρουμε στο φως. Και λεπτομέρειες οι οποίες είναι εκοφαντικές. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Τσίκα, που αυτή η παρέμβαση και το διάλειμμα μας στέρισαν έτσι τη συνέχεια που είχαμε. Για την αντίδραση του Πασόκ, η οποία με ξένησε. Πίστευα ότι θα, εντάξει, παίρνεις ένα έργο τέχνης, όσο κακό κι αν είναι, κατά τη γνώμη σας βέβαια, που δεν το έχετε δει για να το κρίνετε, ή όσο καλό, θα έπρεπε να είναι πιο ψύχρεμη. Κύριε Τερδοφιλόπουλε, το θέμα μας σήμερα είναι το πολύ σοβαρό θέμα της τρομοκρατίας και δεν θα ανοίξω τέτοια συζήτηση τώρα εδώ. Θα κάνω μόνο μια πολύ μικρή επισήμανση και ούτε βεβαίως θα κάνω κανενός τύπου διάλογο. Πρέπει να σας πω ότι δεν γνώριζα κιόλας και ότι ο κύριος Κολάτος είναι προσκεκλημένος εδώ. Εγώ αυτό που δείξατε το είδα το πρωί στο YouTube. Ένα μόνο πράγμα θα πω, μόνο μια πρόταση γι' αυτό και θα τελειώσω εδώ, δεν θα κάνω άλλη συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, αντιαισθητικό. Πιστεύω ότι και η γελοιότητα σε αυτή τη χώρα πρέπει να έχει τα όρια της και πιστεύω ότι το λόγο πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα ούτε επιχειρήματα, ούτε αντεπιχειρήματα. Νομίζω ότι είναι εμφανές σε όλους ότι όταν λες για τον οποιοδήποτε άνθρωπο ότι τον σκοτώνεις ή τις άλλες εκφράσεις που λέγονται, υπάρχουν και νόμοι και υπάρχουν και δικαστές και εισαγγελείς που έχουν και αυτεπάγγελτη αρμοδιότητα να παρεμβαίνουν από τη στιγμή που πρόκειται για δημόσιο θέμα. Ρίξαμε τη σάντηρα στους εισαγγελείς. Το δικαστή λόγω γελοιότητας, ναι. Τη σάντηρα στους εισαγγελείς. Όχι, δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι παραβίαση πάρα πολλών ποινικών νόμων και διατάξεων. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δική μου διάλογο. Αν φτάσετε να πάτε και τη σάντηρα σας στη δικαιοσύνη. Δεν νομίζω ότι είναι σάντηρα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω, το όριο είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Νομίζω ότι περιμένει κάτω με γητή. Δεν μπορεί κάποιο άνθρωπο να κάνει τέχνη. Κάποιοι τη σέβονται, κάποιοι του αρέσει. Όταν, τη δική σα δική προσπάθεια. Αλλά με συγχωρείτε. Ναι. Όταν βγει για εσά. Σάτρια στη δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτό είναι. Όταν βγει για εσά κάποιο και πει ότι σα σκοτώνει, γύριε σε όταν θέα, είναι να μην, τέχνη, θα το σεβαστώ. Μπορεί να. Τον σατυρικό καλλιτέχνη οφείλετε να το σεβαστείτε. Ναι, τώρα, το ξέρεις, έχει κάνει. Ο καθένα ονομάζει τον εαυτό του καλλιτέχνη και σατυρικό.
και, ωραία, και αριστοφανικό. Όταν θα πάτε, λοιπόν, πάτε τις άντρες στη δικαιοσύνη και είστε και περήφανος γι' αυτό και θα μπορείτε την άλλη μέρα να κοιτάξετε τον εαυτό σας στην καθρέφτη, βάλτε τα με αυτά που πραγματικά σας πειράζουν και έχουν φέρει το Πασόκ εκεί που τον φέρει. Μην μας κάνετε μαθήματα τώρα, ας πούμε, ας μείνουμε στο θέμα της. Γιατί δηλαδή, μας βάλατε όρους, ότι δεν θα κάνετε διάλογο, ότι δεν θα μιλήσετε, ότι μην σας κάνουμε μαθήματα. Με συγχωρείτε, από καθέδρα διάλεξη μας κάνετε για να το καταλάβω. Δεν κάνω καμία καθέδρα, είπα τη γνώμη μου και τελείωσε για αυτό το θέμα. Το θεωρώ αντιστοιχικό και να το συζητήσουμε. Αν καταλαβαίνετε ότι απλά ομιλείτε από καθέδρα και όλοι οι άλλοι σας ακούμε γιατί είμαστε τα πρόβατά σας, αυτά τελείωσαν, λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ. Να πω κάτι. Όταν με δικάζαν για τον Άγιο Πρεβέη, στο Πασόκ ήταν όλο μαζί μου. Ο Γιαννόπουλος ήταν δικαστής, ο Κασιμάτσερ μαζί μου, ο Γκλέντος μαζί μου. Αυτό είναι το Πασόκ και είναι δική. Και λέγανε, έλεγε το Πασόκ, ότι δεν μπορεί ακριβώς αυτό που λέγατε εσείς, την τέχνη δεν τη δικάζουμε. Το Πασόκ, επίσημα. Είχα πάρει επίσημα απόφαση. Δεν τη δικάζουμε όταν μας συμφέρει. Όταν μας βολεύει, δεν τη δικάζουμε. Άμα δεν μας βολεύει, τότε τη δικάζουμε. Εάν το ιβρεολόγιο και η προτροπή προς δολοφονία είναι τέχνη. Εντάξει, όλη η προτροπή προς δολοφονία, η ταινία του κύριου Κολάτου που είναι σαφέστατα σατυρική, τότε με συγχωρείτε, έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε διαφορά στην εκτίμηση ότι είναι σαφέστατα σατυρική. Όχι, έχουμε διαφορά στην εκτίμηση ότι είναι σαφέστατα σατυρική. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια στην αισθητική. Και θα πάμε στα δικαστήρια. Ακριβώς διαφορετικά κριτήρια στην αισθητική. Θα τα δικάσετε μέχρι εκεί, διαφωνήστε. Είπατε ότι είναι γελία. Εγώ είπα ότι. Ότι πρέπει και η γελοιότητα να έχει τα ωριά της. Άρα αυτό είπατε. Δεν είπατε αυτό. Προτροπή προς δολοφονία. Άρα θα δικαστεί για παράβαση του νόμου περί γελοιότητας. Όχι, δεν θα περιμένει. Ποιο είναι το γελοιότητας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία θίγονται σε αυτό το κατάπτυστο βίντεο. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τέχνη ούτε με την αισθητική. Αλλά υπάρχουν ποινικά θέματα που θίγονται μέσα σε αυτό το βίντεο. Και νομίζω ότι αυτοί που τα γνωρίζουν μπορούν να παρέμουν. Το θέμα μας είναι το βίντεο. Υπάρχουν διαφορά απόψεων. Θα μιλήσουμε για την τρομοκρατία. Αλλά η τρομοκρατία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα της ελληνικής κοινωνίας και επιφυλάσσουμε μαζί με όλους τους υπολείπους να συζητήσουμε. Ναι, αλλά δεν τη δείχνει η ταινία. Δεν το δείχνει η ταινία αυτό το θέμα. Αν μου επιτρέπετε πάντως, εκτιμώ ότι το Πασόκ θα εκτεθεί. Με όλους, αν κάνει και τέτοια κίνηση. Συγγνώμη λίγο, να ρωτήσω κάτι. Κύριε Τσίκα, επιτρέψτε μου κάτι. Καταρχάς, εγώ δεν είπα ότι το Πασόκ θα κάνει κάτι. Θεωρείτε ότι. Έτσι, μισό να το διευκρινίσω. Δεν είπα ότι το Πασόκ θα κάνει κάτι. Καλέστε τους εισαγγελείς να πάρουν. Καλείτε τους εισαγγελείς. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Ωραία. Ένα λεπτό, κύριε Τσίκα. Θεωρείτε δηλαδή ότι η πράξη του κυρίου Κολάτου, έστω και στην υπέρβασή τη και στην. Αν θέλετε, σε αυτή την υπέρβαση που κάνει, είναι τρομοκρατική. Όχι. Όχι. Έχει σχέση με τρομοκρατία αυτό. Το ίδιο θα δικαστώ. Λέω ότι η τρομοκρατία είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Και δεν θα κάνω τη χάρη δεν σ' άρεσε στον μουσική, δημιουργό του δεν άρεσε, να κάνουμε μακάρι. Τώρα θέμα όλη τη βραδιά αυτό όχι, το πράγμα. Όχι, δεν θα κάνουμε αυτό. Αλλά... Φύγει αυτό. Αναγκάστηκα να παρέμβω, δεν ήθελα να παρέμβω. Σας είπε ο κύριος... Σε αυτό το θέμα ούτε ήθελα να το συζητήσω. Δεν θεωρώ καν ότι είναι θέμα για μένα. Μα βγάλατε ανακοίνωση ως κόμμα. Πώς δεν θεωρείτε. Είναι θέμα συζήτηση. Βεβαίως από τη στιγμή που εθίγει και με δικιά σας πρωτοβουλία έπρεπε να το σχολιάσω, κάνω το σχολείο. Σωστά, αλλά εγώ σας ζητώ να μου εξηγήσετε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που είπε ο κύριος Τζίμερος, δηλαδή, εάν ένα θέμα το θεωρείτε γελίο, εγκαλείτε τον Κολάτο και επικαλείστε την δικαιοσύνη. Δεν με παρακολουθήσατε. Ζητάτε να παρέμβει. Το λέω για την φορά. Το κοινό δεν μπορεί να κρίνει, ο κόσμο δεν μπορεί να κρίνει. Πιο σαφή. Κατά τη γνώμη μου, θίγονται θέματα ποινικά. Υπάρχουν θέματα ποινικά σε αυτά που λέγονται. Σε αυτά που λέγονται. Σε αυτά που λέγονται. Στις εκφράσεις μισό λεπτό και από το κύριο Τερδεκτή. Δεν είναι αυτό. Είναι το καραντιοζηλίκι του Καστελόριζου που ευθύνεται για τις χιλιάδες αυτοκτονίες Ελλήνων. Και φυγήκατε από ένα σατυρικό έργο ενός καλλιτέχνη. Εγώ δεν συμφωνώ με την εκτίμησή σας, αλλά θεωρώ ότι η πολιτική συζήτηση είναι η πολιτική συζήτηση και η πιο αυστηρή κριτική μπορεί να γίνεται και η σύγκρουση των ιδεών μπορεί να γίνεται και των απόψεων. Ωραία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κατάπτυστο αυτό βίντεο που είδαμε προηγουμένως. Από εκεί πέρα είπα ότι θίγονται ορισμένες σοβαρές ποινικές διατάξεις. Κρίνονται ορισμένες ποινικές διατάξεις, κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι και τώρα ο καθένας παίρνει και ο καθένας παίρνει τις ευθύνες. Κλείσουμε αυτό το θέμα, κύριε Πρεμικύρη, κάτι θέλετε να σχολιάσετε. Όχι, απλώς θα λέω ότι το ζήτημα της τρομοκρατίας είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν πρέπει να χάνουμε το μέτρο σε αυτά τα ζητήματα. Οπωσδήποτε η σάτυρα είναι σάτυρα ακόμα όταν είναι και ακόμα όπως την κρίνει κάποιος σαν κακόγουστη. Το είναι θέμα αισθητικής που έχει ο καθένας μας. Και σταματώ εδώ. Τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Τον έχει κρίνει μάλλον ειδικότερα το Πασόκ και τον Γιώργο Παπανδρέου
και σταματάμε εκεί. Και το εγώ θέατρο δεν έχει λόγο, δηλαδή. Βεβαίως. Και ο τυγράφος δεν έχει λόγο. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Και το θέατρο έχει λόγο. Α, και όλες οι τέχνες έχουν λόγο. Θαυμάσαι. Ναι, και αυτός όμως... που κάνει ζωγραφική αστράτη, αν θέλεις, έχει λόγο και παίρνει θέση με το δικό του τρόπο. Έτσι, εγώ όμως δεν μπαίνω στην ποινικοποίηση αυτών των καταστάσεων. Δηλαδή, έτσι. Κύριε Πρημικύρη, όταν εσείς αντιδράσατε για το σκίτσο του Χατζόπουλου στα νέα. Πιανού? Του κυρίου Χατζόπουλου, του σκητσογράφου, του πρώην συναδέλφου μου, στην εφημερίδα Τα Νέα, όταν σηκώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πόδι για το σκίτσο που είχε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τότε δεν ήταν τέχνη. Με συγχωρείς, για να ξεκαθαρίσουμε. Ένα πράγμα να σηκώνεσαι στο πόδι και να λες και να γράφεις ότι αυτό που κάνει ο Μάικς ο Τριανταφυλόπουλος δεν μ' αρέσει. Και να βάζεις το δεν μ' αρέσει, άρα χίλια επίθετα για να αιτιολογήσεις γιατί δεν σ' αρέσει. Και άλλο πράγμα είναι να πεις, έλα να τον πιάσουμε από εδώ, να τον πάμε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέα να τον δικάσει, να τον καταδικάσει ή να μην τον καταδικάσει. Και λοιπόν, αυτά τα θεωρώ όμως ότι τα προβλήματα του ελληνικού λαού δεν είναι, αν θέλετε, ούτε αυτό το έργο που παρουσιάζει ο κ. Πράδος. Να το δείτε πρώτα. Δεν το έχω δει και δεν μπορώ να το κρίνω. Και ούτε μπορώ να κάνω και δίκη προθέσεων κτλ. Είναι θέμα, αυτό το κομμάτι όμως που είδα, προσωπικά δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Παρόλο που είμαι φοβερά αντιπαθώ. Μα ετοιμάζεται για εξουσία κι εσείς. Ετοιμάζεται για εξουσία. Δεν μου άρεσε. Ετοιμάζεται για εξουσία. Στην επόμενη... Βέβαια μην ξύνεσαι στην κλίτσα του τσομπάνι γιατί θα σου απαντήσω. Αν ετοιμαζόμαστε και πώς ετοιμαζόμαστε. Ξέρετε γιατί ο ελληνικός λαός με τέτοια αποτυχία του Σαμαρά ακόμα διστάζει να σας ψηφίζει. Δεν σας επιτρέπω να τσακωθείτε πριν. Καθώς είναι ο λαός. Δεν σας επιτρέπω να αρπαχτείτε. Δεν επιτρέπω να αρπαχτείτε πριν πυροβολήσει τον Τζίπρα Κολάτος. Αφήστε να τον πυροβολήσει πρώτα, να τον σκοτώσει και μετά. Όχι όμως πριν. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω το αν αυτή τη στιγμή ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο εισηγητικό σου κομμάτι. Πάνω σε δύο σημεία. Το ένα που έχει να κάνει με το ζήτημα Ξύρου και την τρομοκρατία του και πώς εκφράζεται και ειδικότερα για τη θέση της αριστεράς απέναντι σε αυτό το ζήτημα, γιατί για μένα ο Ξυρός σήμερα είναι ένα χρήσιμο πρόσωπο για να προωθηθεί μια πολιτική που προσανατολίζει σε μεγάλο βαθμό από αυτό που εμείς επιθυμούμε και που είναι η κοινωνική ανατροπή. Το ένα. Και το δεύτερο, που μου έχει μείνει αυτό το ερωτηματικό, δεν ξέρω, εύχομαι να μην το έχω καταλάβει καλά. Αριστερά και εκλεψίες, πρόσωπα. Επειδή η διαφορετικότητα της αριστεράς είναι να μην βάζει το χέρι μέσα στο μέλι, αλλά επειδή αποτελείται και από ανθρώπους που μπορεί να βάλουν το χέρι κάποτε στο μέλι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχει κάποιο στοιχείο, να μου το πεις. Για να το καταδικάσω κι εγώ ο ίδιος. Γιατί δεν θα είμαι αριστερά, αν κρύβω ή βάζω κάτω από το χαλί τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο θέμα μας. Η απόδραση του ή η μη παρουσία του Χριστόδουλου Ξηρού στις φυλακές μετά την άδειά του δρομολόγησε εξελίξεις, πολλές εξελίξεις, ακόμα και ανάμεσα στα βασικά μέλη της οργάνωσης 17 Νοέμβρη που βρίσκονται στις φυλακές. Ο Χριστόδουλος Ξηρός ήταν ένας άνθρωπος του οποίου οι απόψεις φιλοξενήθηκαν επανειλημμένα στο Zoogla.gr και στις εκπομπές μου, επανειλημμένες συνεντεύξεις που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή προστήμων από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο σε μένα, γιατί διανοήθηκα να δώσω το λόγο σε έναν τρομοκράτη. Απίστευτες τηλεοπτικές πολιτικές επιθέσεις από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και τη Λιάνα Κανέλη, που θεωρούσαν ότι ταυτίζομαι με την τρομοκρατία και άλλα τινά. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαμε πρόσφατα, μου επαναλάμβανε από το κινητό τηλέφωνο ότι εγώ και να ξαναβγώ θα κάνω τα ίδια. Και επομένως τους το λέω να το ξέρουν ότι θα με βρουν πάντοτε απέναντί μου. Και του λέγανε, καλέ τρελός. Μου λες τέτοια πράγματα από το τηλέφωνο που το έτσι κι αλλιώς. Ορίστε. Το μεγαλώνει και το ερώτημα που το βάλει και ο Μανώλης ο Γλέζος. Δεν το είπε σήμερα, πριν από μία ή δύο ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, για το ρόλο των σχέσεων του κράτους αυτής της κυβέρνησης και το ρόλο του Ξηρού. Σωστό. Εκείνος όμως. Θεωρία συνωμοσίας. Ο ίδιος. Πάτε λίγο σε θεωρία συνωμοσίας.
Πάω στη θεωρία κατά πόσο χρησιμεύει ή όχι σήμερα οξυρός. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Και σε ποιον χρησιμεύει. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό να σας πω λοιπόν. Εγώ κρίνω γεγονότα. Δεν πάω σε. Πέρα κάποια, λοιπόν από λεπτομέρειες. Αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο να χρησιμοποιήσω. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό για να υπάρχει ένα συνειρμός. Να σας δίνω κάποιες ειδήσεις οι οποίες δεν είναι γνωστές. Ολίγο δευτερόλεπτα λοιπόν, μόνο. Σε δικό του οικογενειακό πρόσωπο πριν την κοπανίση εκμυστηρεύτηκε ότι εγώ ξαναγυρνάω πίσω. Πώς αδυνάτησε. Πώς? Πώς αδυνάτησε. Το χαλάτε. Μήπως του βάλανε βραχιολάκι στο στομάχιλο. Όχι, αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι από εκεί το GPS. Εντάξει, αν ζήσετε κι εσείς 13 χρόνια μέσα. Μήπως έγινε έτσι, δηλαδή το βραχιολάκι είναι αλλού. Φυλακή, πιστεύω ότι. Κοιτάξτε, πέρα από το ενδιαφέρον που υπάρχει για την συμπεριφορά του, γιατί κι εγώ έχω μεγάλα ερωτηματικά. Πίστευα δηλαδή ότι θα αντέξει άλλα 5-6 χρόνια για να βγει έξω να χαρεί την ελευθερία, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος και θα μπορούσε να επιστρέψει στην. Συγγνώμη, θα έπρεπε να χαρεί την ελευθερία από τη στιγμή που δεν σοφρονίστηκε και θεωρεί την τρομοκρατία και τις δολοφονίες ως πράξη πολιτική. Δεν τον δίκαζα. Εγώ άκουγα έναν άνθρωπο με τον οποίο είχα επαφή και επικοινωνία καθημερινά να επιμένει και μέσα στα άρθρα που έγραφε στο Zoogla.gr αλλά και στις κατηδίαν συζητήσεις, ότι θα παραμείνει συνεπής στις αρχές του και το πιστεύω. Θα έπρεπε λοιπόν να βγει ένας άνθρωπος ο οποίος επιμένει ότι εγώ με δολοφονίες ξηγέμαι. Ρωτάω. Κύριε. Εντάξτε, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο. Εδώ μπαίνει άλλο ζήτημα. Ναι, όχι, αυτό, όχι. Αυτό λέει, ας συζητήσουμε κάτι, και όχι. Λέει κάτι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Τα σχόλια για την διακοπή. Παρακαλώ, κύριε Καραγκάς. Αν τα έχει πει, δεν το αμφισβητώ έτσι, για την οικονομία της συζήτησης. Και για την ανάγκη του επιχειρήματος βάζω το ερωτηματικό. Αν τα έχει πει από αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο ο Χριστόδουλος Ξηρός, η ευθύνη των διοκτικών αρχών είναι τεράστια. Και εδώ, αν θέλετε, αρχίζω και εγώ να συμμερίζω με την αγωνία και τα ερωτήματα του κυρίου Πρημικύρη, αν και κατά πόσο είναι ένας χρήσιμος στην παρούσα χρονική συγκυρία ο Χριστόδουλος Ξηρός. Είναι της πάση γνωστό ότι αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες καταγράφονται και αν δεν έχουν αποκωδικοποιηθεί και αν δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά, τότε υπάρχει τρομακτικά μεγάλη ευθύνη και από την πλευρά της αστυνομίας και από την πλευρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ωραία. Ακούστε λοιπόν. Εγώ ζήτησα τρεις φορές να πάρω άδεια για να πάω στη φυλακή να τον δω. Ενώ δόθηκε άδεια σε φίλους γνωστούς του, όχι σε συγγενικά πρόσωπα, περιέργω σε μένα και τις τρεις φορές απερίφθη η άδειά μου. Η άδεια που ζήτησα δηλαδή για να τον επισκεφθώ. Ενώ γνώριζαν ότι μιλάω μαζί του, ότι υπάρχει επαφή, επικοινωνία, ότι ανεβάζει τα άρθρα του στο Zoogla.gr. Η μόνιμη αποδόση της αντιπαράθεσής σου με τον Χριστόδουλο ήταν ότι δεν έχει το δικαίωμα να σηκώνει το όπλο και να σκοτώνει άνθρωπο, ούτε μυρμήγκι. Και αυτό με θεωρούσε νερόβραστο για αυτή μου την άποψη. Λέγοντάς μου ότι η επανάσταση δεν γίνεται με φασόλια, ούτε με κουβέντες, ούτε με λόγια, ούτε με δημοσιογραφικές λαμογές. Έκανε καμιά επανάσταση αυτό. Τρέψτε μου να σας πω. Δεν θέλετε να ακούσετε λίγο? Όχι, δεν μου αρέσει λέξη επανάσταση και ξηρός. Εγώ έκανε. Αντιδρώ επανάσταση και ξηρός. Θέλω να πω όμως ότι για τη διακοπή, αλλά αντιδρώ. Στο ερώτημα του κυρίου Τζίμερου θέλω να απαντήσω και εκεί αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση όλοι. Η άλλη πλευρά ξέρετε τι λέει. Και το κολοκοτρώνει όταν τον είχατε στο Μπούρτζι. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά εννοώ της ένοπλης βίας. Και τον κολοκοτρώνει όταν τον είχατε στο Μπούρτζι. Η καθεστωτική τότε λέγατε ότι ήταν εγκληματίας, δολοφόνος, ότι ήταν απατεώνας και ότι ήταν και τρομοκράτης. Αλλά κάποια. Συγγνώμη, αυτό να το συζητήσουμε. Αυτό είναι μια φωτογραφία από πριν. Αφήνω τον κολοκοτρώνει δύο λεπτά. Συγγνώμη κύριε, γιατί ταράζεστε? Εγώ σας είπα, εάν όσο εύκολο. Αυτά που λέτε είναι πραγματικά και πρέπει να τα καταδικάσουμε. Όσο εύκολο είναι το ερώτημα, άλλο τόσο εύκολη πρέπει να είναι η απάντηση. Δεν χρειάζεται να ταράζεστε. Όχι, καμιά ταραχή. Έτσι. Επειδή από πίσω όμως είχε και τη φωτογραφία του Τσε Γκουεβάρα. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και του κολοκοντρώνει. Και του Βελουχιώτη. Συγγνώμη, εγώ παίρνω μαραχά του Τσε. Αν μου επιτρέπετε, έτσι, μ' αρέσει. Διαβάζω εδώ. Είμαστε ειλικρινά πεπισμένοι ότι η τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο που δεν προσφέρει απολύτως ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και ότι μπορεί να απομακρύνει το λαό από ένα επαναστατικό κίνημα, αφού συνδέεται ολοκληρωτικά
με αυτούς που επιδιώκουν ανθρώπινες απώλειες χωρίς προοπτική για τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Δεν είναι δικά μου λόγια. Τσε Γκεβάρα, ο ανταρτοπόλεμος. Εκδόσεις Καρανάση. Μα αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρεμικύρη, ξεχνάμε ένα απλό θέμα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος πολέμησε για την πατρίδα του, έτσι, είχε να επιδείξει και ένα background, με τον Ξηρό, είχε να επιδείξει κάτι στον ελληνικό λαό, με τον Ξηρό, τι προσέφερε ο Ξηρός, πού πολέμησε. Θέλω να θα συμφωνήσω μαζί σας. Συγγνώμη, πέστε είναι που πολέμησε. Ζωρό θα μπορούσε να το πει. Μου αρέσουν πολύ οι κορώνες σας, αλλά αγνοείτε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν τρομοκράτης για την εποχή του, όταν τον έκλεισαν μέσα, και οι Κύπροι, αδερφοί μας, οι οποίοι έκαναν αντίσταση, χαρακτηρίζονταν τρομοκράτες. Ακούστε πρώτα. Ο Κολοκοτρώνης είχε πολεμήσει για την πατρίδα. Φυσικά. Εγώ. Επειδή και εσύ και εγώ ζήσαμε... Είχε να επιδείξει εγώ. Με συγχωρείς. Κύριε, σας παρακαλώ. Ακούστε κάτι. Αφήστε τον άλλο να πει την βλακεία του. Ναι, ναι. Και απαντήστε το με φιολόγημα. Αλλά ακούστε το πρώτα. Τα επιχειρήματα τα οποία ανταλλάσσονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, αυτά που συζητούνται στο καφενείο, γιατί εγώ δεν ακούω μόνο το διαδίκτυο, ακούω και το πεζοδρόμιο και το δρόμο, είναι ότι χρειαζόμαστε άλλους 100 Ξηρούς. Δεν λένε ότι ο Ξηρός είναι τρομοκράτης. Αυτό εσάς δεν σας ανησυχεί καθόλου? Προσέξτε, φυσικά και με ανησυχεί. Ξέρετε γιατί με ανησυχεί? Και θα σου θυμίσω, γιατί μου φαίνεται ότι είσαι και εσύ εκείνα τα χρόνια που ήρθα κι εγώ στις Μπριγκάτε Ρώσες, στις Ερυθρές Ταξιαρχίες, στην Ιταλία. Και μάλιστα σε ένα κίνημα, όχι 17 Νοέμβρη, πολύ πιο μαζικό αν θέλεις, και πιο που είχε μέσα από πίσω την εργατική αυτονομία, είχε μια μαζικότητα, σε πληροφορώ ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε για να διαμορφωθεί πρώτον η πολιτική των δύο άκρων. Ένα, που ξέρετε που οδήγησε, με στόχο να αποτρέψει την είσοδο, και εδώ δεν είναι σενάριο, έτσι αγαπητέ μου φίλε, να αποτρέψει την είσοδο του μεγάλου κομμουνιστικού κόμματος Ιταλίας, του 34% του Εντρίκο Μπερλινγκουέρ, στη διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό λέω ότι ο Ξηρός, και δεν είναι κανένα ούτε δίκη προθέσεων, ούτε σενάριο, ούτε τίποτα, είναι ένας χρήσιμος αυτή τη στιγμή υπάλληλος του συστήματος. Καταλαβαίνετε πώς. Άρα το εννοώ, προσπαθούν να πείσουν τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή να προσανατολίσει και γίνεται. Προσπαθούν να πείσουν. Σε μεγάλο Τσίπρα βαθμό γίνεται από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό προσπαθούν δηλαδή τον Τσίπρα να κάνει τον ιστορικό συμβιβασμό στην Ελλάδα, δηλαδή. Ποιο? Να πείσουν τον αρχηγό της. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια χριστιανοδημοκρατία για να κάνεις. Ναι. Και ένα κίνημα κοινωνικό και λαϊκό, όπως ήταν η Δημοκρατία Χριστιανά στην Ιταλία. Ναι. Σε ρωτάω εδώ ποιος είναι. Η Νέα Δημοκρατία. Ξεχάστε το, δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν εδώ είναι δύο αντιμαχόμενες εκ διαμέτρου πολιτικές λογικές. Είναι ένα καταραίων πολιτικό και πολιτική σχεδιασμή. Μπορεί ο Ξηρός. Είναι ένα καταραίων πολιτικό σύστημα και γι' αυτό. Συγγνώμη, φίλε μου, με συγχωρείς. Αυτά τα ζητήματα που βάζεις μπορούμε και να το συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε. Είναι ζητήματα που λέμε στρατηγικής συμμαχιών που μπορεί να έχει ένα κόμμα ή να μην έχει. Το θέμα όμως της τρομοκρατίας είναι σοβαρή υπόθεση. Λοιπόν, και επειδή είναι σοβαρή, επιτρέψτε μου και Κολοκοτρώνη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σύντομα κοντά σας. Και μικροπολιτικά. Όπως λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, η απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού δημιούργησε και αντιπαραθέσεις μέσα στους κόλπους 17 Νοέμβρη. Πρώτη ήταν η επιστολή Γιωτόπουλου από τη φυλακή. Ο Γιωτόπουλος έβγαλε χολή εναντίον του Χριστόδουλου. Ήταν όμως πολύ γνωστή η αντιπαράθεσή τους μέσα στις φυλακές, σε σημείο που να έρθουν στα χέρια για να τους χωρίσουν, να τους βάλουν σε διαφορετικές πτέρυγες. Είχαν χωριστεί ο Τζορτζάτος με τον Γιωτόπουλο και ο Χριστόλος με τον αδερφό του και τον Κουφοντίνα. Πάμε να το δούμε.
Με μια επιστολή του που γράφτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2014 και δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον των αρχών αλλά και ξένων υπηρεσιών, κατηγορώντας ότι απότερο σκοπός των όσων προηγήθηκαν αλλά και των όσων ακολούθησαν της απόδρασης του Χριστόδουλου Ξηρού είναι η μεγαλοποίηση των ασύμμετρων απειλών από την πλευρά του κράτους. Η επιστολή φέρει τον τίτλο «Αποτυπώματα και υποκρισία» και έχει ως εξής: «Ανάμεσα στα τεκμήρια που παρουσιάστηκαν εναντίον μου το 2002 υπήρχε ένα τυφλό δακτυλικό αποτύπωμα. Βρέθηκε, είπανε, στο σπίτι της συντρόφου μου στους Λειψούς, αλλά και στο εσωτερικό μιας γιάφκας. Δεδομένου ότι με κατηγόρησαν ότι ήμουν ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, θα έπρεπε να κάνουν τα πάντα για να βρουν σε ποιον ανήκε το αποτύπωμα. Αυτό ήταν εύκολο αφού διαθέτουν την τελευταία τεχνολογία, θα έψαχναν σε μικρό ηλιακό εύρος, αλλά κυρίως γιατί οι επισκέπτες του σπιτιού στους Λειψούς μέχρι το 2002 ήταν ελάχιστοι και θα μπορούσαν να τους βρουν, ρωτώντας απλώς τους κατοίκους. Λειψιώτης Ψαράς είπε στη σύντροφό μου: «Ας με ρωτούσαν εμένα και θα τους έλεγα ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε στο σπίτι της Μαϊτέ». 12 χρόνια μετά δεν βρήκαν τίποτε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κανένα αποτύπωμα. Ήταν κατασκευασμένο στοιχείο εναντίον μου από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ή από την ΕΕΠ. Και αντί να σωπαίνουν, το χρησιμοποιούν σήμερα τα κανάλια για να αποδείξουν ότι υπάρχουν ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και επειδή στην προσπάθειά τους να μεγαλοποιήσουν την τρομοκρατική απειλή μας έχουν φλωμώσει στα ψέματα με τα οποία γελάνε οι πάντες μέσα στη φυλακή, οφείλω να ρωτήσω. Αφού ο Χριστόδουλος είναι τόσο επικίνδυνος τρομοκράτης, γιατί όταν το 2011 έβαλε φωτιά στο κελί του, αντί να τον τιμωρήσουν όπως τα όφυλαν, τον επιβράβευσαν ικανοποιώντας και τα 3 αιτήματά του μεταφέροντάς τον στις πτέρυγες? Γιατί του έδωσαν το ελεύθερο να πηγαίνει καθημερινά όπου θέλει στο αρχιφυλακείο, στους πυρήνες, στους σημαντικότερους ποινικούς? Ποιος έδωσε τη διαταγή? Όχι βέβαια η διευθύντρια ούτε κάποιος αρχιφύλακας. Δεν έχουν τέτοια εξουσία. Η διαταγή ήρθε από πάνω, από την Αντιτρομοκρατική, από την ΕΕΠ και άρα από την κυβέρνηση που την εποπτεύει. Ας μην προσπαθούν λοιπόν να τα ρίξουν στους φύλακες που απλώς εκτελούν διαταγές. Υπεύθυνοι είναι οι υπουργοί που σήμερα ορίονται και κραυγάζουν με υποκρισία ενώ η κατάσταση τους βολεύει. Κόβουν τις άδειες στη λεπτή περίοδο της Προεδρίας και προετοιμάζουν την ουσιαστική κατάργησή τους. Γιατί στις 2 άδειες του Βασίλη Τζορτζάτου με κατοίκον περιορισμό, 6 αυτοκίνητα της Αντιτρομοκρατικής ήταν κάτω από το σπίτι του, 3 στο δρόμο και 3 στους παραδρόμους και τον παρακολουθούσαν ενώ τον Χριστόδουλο που ήταν σε χωριό δεν υπήρχε κανείς? Τέλος, όλοι αυτοί οι κύριοι της Αντιτρομοκρατικής, της ΕΕΠ, της κυβέρνησης αλλά και της CIA δεν γνώριζαν ότι ο Χριστόδουλος εδώ και 1,5 χρόνο είχε πάρει 6 άδειες? Τι έκαναν για να αποτρέψουν την ενδεχόμενη εξαφάνισή του? Τίποτε. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, φυλακές Κορυδαλλού, 20 Ιανουαρίου 2014. Ο κύριος Γιωτόπουλος υποστήριξε τότε ότι δεν είναι επαναστατικό να αποδέχεσαι τις πράξεις σου και να ομολογείς και ότι επαναστατικό είναι να αρνείσαι στις εξουσίες. Είναι επαναστατικό να βάλει εναντίον ενός ανθρώπου που εκείνος τον μίησε και τον καθοδήγησε επειδή δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες του και να βγάζει χολή εναντίον του Χριστόδουλου επειδή διαφώνησαν μέσα σε ένα κελί? Θα σας πω ότι ο Χριστόδουλος ήταν έτοιμος να βγει και να τον εκθέσει ανεπανόρθωτα δημόσια από την τηλεόραση και όταν κάναμε την κουβέντα για του Παυγές, μου λέει όχι γιατί δεν είναι... αντίκειται στις αρχές μου. Καλά, εντάξει, γιατί το μην ερωνεύεις. Θέλω να πω ότι έχουμε κακής ποιότητας επαναστάτες όπως έχουμε κακής ποιότητας πολιτικούς. Ακούστε, εντάξει, ο καθένας, κάθε χώρα έχει τους δημοσιογράφους, τις αξίζει, τους δικαστές. Ίσως και τους επαναστάτες, αλλά θεωρείται επαναστατική. Δηλαδή είναι πιο ειλικρινές αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος και τώρα αρνείται την όποια συμμετοχή του για σχέση με 17 Νοέμβρη που ήταν κορυφαίος στελεχός της. Και δεν είναι ειλικρινής ο Χριστόδουλος ο οποίος λέει εγώ είμαι μένω συνεπής στις θέσεις μου
Και αν βγω, κύριε, τα ίδια θα κάνω. Να αφήσουμε τα πρόσωπα και να δούμε το πρόβλημα από την πλευρά των θεσμών. Θα το δούμε. Διότι μικρή σημασία έχει τι λέει ο Γιωτόπουλος και τι λέει ο Ξηρός. Όχι, σημασία, δεν είναι μικρή. Σημασία έχει πώς νομιμοποιείται στο μυαλό κάποιων ανθρώπων η τρομοκρατική πράξη, πώς παίρνονται άδειες, ποιο είναι το καθεστώς με το οποίο κάποιος αναμορφώνεται. Θα σας βοηθήσω πάρα πολύ, γιατί ορισμένα πράγματα... Και επίσης, τι είναι εκείνο που προετοιμάζει τους ανθρώπους ώστε να αποδέχονται τη δολοφονία ως πολιτική κύριε πράξη. Κύριε Τζίμερε, θα προσπαθήσω και να σας βοηθήσω. Και κατά 10% τη Χρυσή Αυγή όμως, έτσι. Είναι βεβαίως, και το η άλλη πλευρά. Θα προσπαθήσω... Που οδηγεί στην ακρότητα, δηλαδή. Θα προσπαθήσω... Είπατε κάτι πριν και νομίζω ότι μεθοδολογικά θα μπούμε, ίσως, γνώμη μου, έτσι, λίγο σε λάθος συζήτηση. Όπως τώρα αναφέρετε τις απόψεις των διαφόρων που έχουν κατηγορηθεί για τη 17 Νοέμβρη και είναι καταδικασμένοι για τη 17 Νοέμβρη. Είπατε και πριν, απαντώντας εδώ στη συζήτηση, ότι η άλλη πλευρά λέει κάτι. Είναι περίπου η ίδια λογική. Διάλογο. Ακούστε με λίγο. Όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω. Διάλογο, η άλλη πλευρά δεν έχει εδώ κανέναν να την εκπροσωπήσει. Σε αυτό θέλω να παρέμβω. Ακριβώς αυτό είναι το σχόλιο μου. Μισό λεπτό, κύριε Τζίμερε. Αν ονομάζεται άλλη πλευρά, ναι, και μόνο το ότι την κύριε Τζίμερε, αν έχετε την καλοσύνη. Αν έχετε την καλοσύνη, γιατί θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ναι, ναι. Γιατί είναι ανύπαρκτη. Ακούστε με, κύριε Τζίμερε. Εδώ πέρα, τουλάχιστον όσον αφορά κάποιου, τουλάχιστον εμένα, ίσω και άλλου ανθρώπου εδώ. Κάνουμε διάλογο μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων, σα και με εσά φυσικά. Εγώ τουλάχιστον. Και πιστεύω κι άλλοι εδώ, δεν κάνουν διάλογο, δεν κάνουν διάλογο ούτε με τρομοκράτες, ούτε με δολοφόνους. Είναι άλλο να συζητήσουμε προβλήματα, αιτίες, συνέπειες, τρόπους αντιμετώπισης, είναι διαφορετικό, ακόμα και θεωρητικές αναζητήσεις, και είναι άλλο ότι κάνουμε διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί η τρομοκρατία δεν έχει σχέση όχι με την Επανάσταση, ούτε καν με τη δημοκρατία. Είναι η πιο αντιδημοκρατική, αυταρχική, ολοκληρωτική πρακτική που ουσιαστικά κατηγορεί, δηλαδή είναι εισαγγελέας, καταδικάζει, είναι δικαστής και εκτελεί, δηλαδή είναι και δήμιος, χωρίς απολογία, χωρίς αποφάσεις, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς τίποτα. Να μας πείτε με ποια δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι η κόκκινη γραμμή. Ακούστε με σε αυτό. Είναι η κόκκινη γραμμή. Σε αυτό νομίζω ότι όλοι διαφωνούν, αντιπαρατίθενται και θεωρούν ότι πρέπει να συγκρουστούν αυτό το φαινόμενο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Για τους θεσμούς, όχι, όχι, παρακαλώ. Κύριε Κολάτε, για τους θεσμούς, για την εξουσία, για τη δημοκρατία, όλα αυτά. Δίπλα είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε την ομάδα Δίας. Με τι βάθμο φύγατε από την αστυνομία? Υποστράτηγος εν αποστράτεια. Ακούσατε τι σας είπε? Για ποια δημοκρατία μιλάτε? Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει δημοκρατία. Όταν σας το λέει αυτό ο υποστράτηγος της Ελλάς, υπάρχει έλλειμμα. Αν χρειαστεί να βελτιώσουμε τη δημοκρατία αυτή. Αν χρειαστεί να εμβαθύνουμε τα θεσμούς, να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, να το κάνουμε, είμαι μαζί σας. Δύο παρατηρήσεις. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά με δολοφονίες, με τρομοκρατία. Μα το είπατε, ένα λεπτό, ακούστε, κύριε Τσικά, αφήστε το δίδαγμα τώρα. Είναι άλλη συζήτηση. Γιατί εσείς είστε μόνο εναντίον? Είναι άλλη συζήτηση. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, υπέρ του να χυθεί αίμα? Εγώ λέω τη δική μου θέση, κύριε. Τη λέτε όμως αφοριστικά, όχι, αφοριστικά και δογματικά. Άμα θέλετε, ακούστε, να φτάσουμε να σας την αναλύσω πολύ ευχαριστώ. Εσείς λοιπόν που μιλάτε με τόση άνεση ότι δεν μιλάτε με τους τρομοκράτες, ήσταν την άποψη της άποψης ότι τα εγκλήματά τους δεν ήταν πολιτικά και ήταν ποινικά. Απίστευτη βλακεία για μια δημοκρατία. Είναι ποινικό αδίκημα, κύριε Τελεκτή. Άλλο, αλλά εσείς λέγατε ότι τα κίνητρά τους ήταν ποινικά. Με το οποίο το κάνει. Αυτή η καραμέλα. Όταν δολοφονείς έναν άνθρωπο, είναι δολοφονία. Δεν είχαν προσωπικές διαφορές. Τα κίνητρά τους φωνάζατε ότι είναι ποινικά. Είτε η δολοφονία την κάνει Χρυσαυγίτης, είτε την κάνει ακροαριστερός τρομοκράτης, είτε την κάνει Ισλαμιστής σαν τον Μπιν Λάντεν, είτε ο θρησκόληπτος φανατικός, είναι δολοφονία. Ωραία, παρακαλώ κύριε Σταύρα. Στη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να σχετικοποιούμε τη δολοφονία. Ναι, ναι. Στη δημοκρατία ψηφίζουμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό είναι και η παρακολουθώ, και παρακολουθώ εσείς τη Βουλή. Εσείς εξισώνετε με τη δολοφονία αυτό τώρα? Ναι, αφήστε. Το εκλαμβάνω ως πολιτική παιδική, αλλά με μεγάλη, με τη δολοφονία. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, ναι, καταρχάς. Ναι. Να το κατανοήσω. Και απαιτώ να με ακούσετε πρώτα κι εσείς και πείτε μετά. Όχι, δεν σας ακούω πολύ καλά. Ψηφίζουν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και παρακολουθώ τη Βουλή και λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε κατά πλειοψηφία. Οι βουλευτές δύο μέσα στο Κοινοβούλιο. Λέει μία βουλευτής, κύριε Πρόεδρε, είμαστε μόνο δύο. Κατά πλειοψηφία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν με προσέξατε. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς και επικαλούμαστε.
Κύριε Τριανταφυλόπουλε, με ακούσατε. Ερχόμαστε μετά τα ευρώ στη δημοκρατία. Ο κύριο Σάβραχα δεν έχει ξαναβγεί σε εκπομπή τηλεοπτική. Όχι. Αξίζει τον κόπο. Ακούστε λίγο. Αξίζει τον κόπο να σκεφτείτε ένα αρχιμπάτσο τι άποψη έχει για τη δημοκρατία σα. Εμά υποστράτηγο ήταν. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι λέει ο Θοδωρή, αλλά εγώ την αστική δημοκρατία θέλω να την υπερβώ. Για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ είπα να αλλάξουμε το υπάρχον σύστημα και τους θεσμούς. Είναι άλλο ζήτημα με έναν τρόπο που στην ουσία αυτά τα κοινωνικά στρώματα που εγώ θέλω να εκφράζω έρχεται ο οποιοδήποτε ξηρός να μου τα χτυπήσει πισόπλατα. Δεν σας συγκινεί ότι ένας πρώην. Είναι πισόπλατο χτύπημα. Υποστράτηγος. Ακούστε κάτι. Όταν οι πολιτικοί μας αφήσουν να μιλήσουμε. Λίγο. Βασικός. Κύριε Πρημικύρη, σας παρακαλώ πολύ, μην το κάνετε αυτό. Βασικός εκπαιδευτής. Στα αστυνομικά σώματα, υποστράτηγος, άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε την ομάδα βίας. Και τη Δέλτα. Φαντάζεστε να έχει πιο επαναστατική άποψη από εσάς τι πλάκα θα γίνει απόψε αυτό το τραπέζι. Τότε. Γιατί είναι πιο επαναστατική, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Πράγματι, πρέπει να εμβαθύνουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και να βελτιώσουμε τη δημοκρατία. Είναι πιο επαναστατική γιατί δεν τον αφήνεται να μιλήσει. Των τρομοκρατών. Επομένως, σε αυτό συμφωνώ. Εν δυνάμει. Εν δυνάμει μπορεί να είναι πιο επαναστατική. Δεν ξανακόβει κανέναν εδώ μέσα. Λοιπόν, κύριε Σταύρακα, το λόγο μόνον εσείς. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχάς, ένα μικρό σχόλιο για το γεγονός ότι η πολιτική δεν έχει ούτε χιούμορ, ούτε γνωρίζει τι θα πει σάτυρα. Αυτό καλοπροαίρετα το λέω βέβαια. Αλλά και είναι και διαχρονικό. Έχει λεχθεί και παλαιότερα αυτό και έχει σχολιαστεί. Η τρομοκρατία και η Χρυσή Αυγή ανδρώθηκε ακριβώς επειδή στη χώρα μας υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Δεν το λέει ο υποστράτηγος, ένα αποστρατεία. Το λέει ο ελληνικός λαός. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, παρουσιάζονται δύο φαινόμενα. Το ένα λέγεται Χρυσή Αυγή και το άλλο λέγεται τρομοκρατία. Εμείς καλούμαστε τώρα, με τα ελλείμματα όλα στον κρατικό μηχανισμό, να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε την τρομοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Χωρίς να έχουμε καμία δυνατότητα, χωρίς να έχουμε κανένα αίρισμα και καμία ανταπόκριση στον ελληνικό λαό, στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όλοι. Εσείς ποιοι, η αστυνομία. Όλος ο κόσμος. Εγώ είμαι πολίτης πλέον. Ναι, εντάζομαι στους πολίτες. Πρώην ένστολος. Όλοι λοιπόν βρίσκονται σε μια κατάσταση πανικού. Όλος ο κόσμος. Δεν έχουν υγεία. Δεν έχουν παιδεία. Δεν έχουν ασφάλεια. Δεν έχουν μισθούς. Είναι άνεργοι. Αυτοκτονούν. Ο κόσμος από την πείνα και την ανέχεια. Οι πολιτικοί μας δεν τολμούν να βγουν στο δρόμο να περπατήσουν και ερχόμαστε και μιλάμε για μια δυνατή δημοκρατία την οποία όλοι καλούμαστε να προασπίσουμε. Να προχωρήσουμε. Ποια να προασπίσουμε. Να προασπίσουμε τη Λοβιτούρα, την οποία τη ζήσαμε χρόνια, την Αναξιοκρατία, την οποία τη ζήσαμε χρόνια, κάποιους ελάχιστους που είπαν προηγουμένως συνομιλητές ότι υπάρχουν στους χώρους άξιοι, δικαστές, αστυνομικοί, αν θέλετε, γιατροί, αυτοί χάνονται. Αποστρατεύονται, συνταξιοδοτούνται, πηγαίνουν στις αποθήκες, σε πάρεργα. Και με τους υπόλοιπους, σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει σύστημα, γιατί το κάθε σύστημα έχει αρχές, αξίες, κανόνες, εδώ εμείς δεν έχουμε ούτε σύστημα. Τι έχουμε? Φατρίες και ομάδες και κλίκες. Είναι αυτές που δικάσαν τον Κολοκοντρώνη που είπατε προηγουμένως, είναι αυτές που δολοφόνησαν τον Καποδίστρια και είναι και αυτές που διοικούν ακόμη σήμερα τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας αισθανθήκατε ότι δεν υπηρετούσατε δημοκρατία αλλά ένα καθεστώς τυραννικό? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το έζησα. Και το έζησα πάρα πολύ έντονα. Και επειδή ήμουν και από φύση επιθετικός ενάντια στη διαφθορά κτλ. Το ίσως ακόμη περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο θα έλεγα. Δηλαδή, για μένα στο σώμα δεν υπήρχε υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Δεν υπήρχαν οι αδιάφθοροι. Όχι ότι τους απαξίωνα, δεν τους λάμβανα υπόψη μου, αλλά θεωρούσα ότι κάθε αστυνομικός που τύχαινε, έπεφτε στην αντίληψή μου ως διεφθαρμένος, έπρεπε εγώ να τον βγάλω στην επιφάνεια, να τον παραπέψω στα πειθαρχικά συμβούλια και στη δικαιοσύνη. Ως διοικητής υπηρεσίας. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται.
Και όταν το έκανες, όπως και στη δικαιοσύνη αντίστοιχα συμβαίνουν τέτοια και σε άλλους χώρους, όταν το έκανες, έμπαινε σε διαδικασία καταδίωξης. Σε δυσμένη. Βέβαια. Έτσι, πείτε το. Βέβαια. Όποτε πιάσατε αλυτάμπουρες λοιπόν να τα παίρνουν και αναγκαστήκατε να τους καταγγείλετε, μπαίνατε σε δυσμένεια γιατί υπήρχαν οι προστάτες από πάνω. Και στο μένος, και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, εγώ το, ξέρετε, το έχω ξεπεράσει αυτό, δεν έχω πολιτικοποιηθεί πλέον, έχω γίνει πολίτης μάλλον, και δεν με αφορά το ζήτημα, και τις αποστρατείες εννοώ. Πόσες φορές κυνηγήσατε άτομα γιατί καταστρατήγησαν άρθρα του συντάγματος και επιτέθηκαν εναντίον των πολιτών? Όσες φορές μου έτυχε, δεν άφησα κανέναν. Ναι. Απολύτως κανέναν. Συνέβαινε αυτό με άλλους συναδέλφους σας? Γύρω σας ήταν συνηθές? Όχι, σε διοικητές υπηρεσιών δεν το θυμάμαι. Τους κάλυπταν 100%? Δεν τους κάλυπταν γιατί οι διοικητές ήταν εμπλεκόμενοι κι αυτοί, κατά ανάγκη. Τους κάλυπταν γιατί είχαν τη φοβία, την ανησυχία των παραπάνω κλιμακίων. Της μομφής, του διασυρμού. Φτάνει σε ένα σημείο κρίσης, στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή του ταξιέρχου, και έρχεται η φατρία και η κλίκα που είπα προηγουμένως στο ανύπαρκτο σύστημα. Συνεννοείται, συνταυτίζεται και σε οδηγούν στην έξοδο. Είναι μια μορφή τρομοκρατίας αυτή? Μέσα βέβαια, τι είναι. Ορίστε. Βέβαια είναι. Την αισθανθήκατε στο πετσί σας? Εγώ την αισθάνθηκα άσχετα αν την ξεπερνούσα. Και πόσες φορές δεχτήκατε πολιτική παρέμβαση για εφαρμογή του νόμου κατά περίπτωση, έτσι να το πω ακούμψα? Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Προσωπικά δεν δέχτηκα ποτέ. Και ξέρετε γιατί? Υπήρχαν όμως. Ξέρετε γιατί? Υπήρχαν στο σώμα. Ξέρετε δηλαδή γιατί? Γιατί ξέρανε ότι θα χτυπούσαν πόρτα κλειδωμένη. Ναι. Όταν χτυπούσαν πόρτες ανοιχτές. Πόρτες ανοιχτές, βεβαίως. Οι οποίες βεβαίως. Τι μορφή και, είχαν? Και τα θέματα καλύπτονταν. Τι μορφή είχαν αυτές οι παρεμβάσεις? Αυτόν προστατέψτε τον, ή εκεί κάντε τα στραβά μάτια, ή μην ενεργήσετε εκεί γιατί είναι δικός μας. Οτιδήποτε χρειαζόταν για να εξυπηρετηθεί το πολιτικό σύστημα. Για να εξυπηρετηθεί το σύστημα το οικονομικό, το οποίο μπορεί να έκανε παρέμβαση για τον ΑΒ λόγο. Να διευθυνήσω κάτι από αυτά που λέει. Εγώ είχα αστυνομικό. Εγώ για να είμαι ξεκάθαρο, χαίρομαι που τα λέει. Στη μονάδα Δίας. Η οποία θεωρώ ότι είναι από τα πιο υγιή κομμάτια της ελληνικής αστυνομίας. Και χρήσιμη μονάδα. Από τα πιο υγιή κομμάτια. Γιατί έγινε με συγκεκριμένο τρόπο και με ειδική στρατηγική, έγινε και η επιλογή όλου του προσωπικού. Για να μην είμαι απόλυτος βέβαια, στους 2.500 αστυνομικούς, σαφώς και κάποιοι έτσι μπορεί να ξέφυγαν. Είναι χρήσιμη για τον απλό καθημερινό πολίτη η ομάδα Δίας. Είναι μάχημη. Λοιπόν, αστυνομικός εν υπηρεσία έφυγε και πήγε σε Λέσχη, στο κέντρο της Αθήνας, άφησε τα δύο του όπλα, τα Y-H, τα οποία είχε νομίμως στην κατοχή του, πίσω από την μπάρα του καταστήματος και εργαζόταν στο κατάστημα. Ο καταστηματάρχης, φίλος επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας με πήρε τηλέφωνο να αφαιθεί ελεύθερος. Λυπούμε πάρα πολύ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και όνομα μεγάλο. Πολύ μεγάλο στη χώρα. Δεν θέλω να το αναφέρω τώρα, δεν χρειάζεται. Το ξέρω εγώ, θα το πω. Όχι, δεν θα πείτε τίποτα. Για να όχι, αυτούς πρέπει να ξεσκίσουμε. Όχι. Τι λέτε τώρα? Αγαπητέ Γιώργο, κάτι όμως θα ήθελα να πω. Γιατί βαρβάτο όνομα. Προσέξτε να σας πω κάτι. Λοιπόν, δεν πιστεύω. Να βουήξει ο τόπος. Δεν πιστεύω ότι άλλος συνάδελφος θα το έκανε και δικαίως μπορεί κατά την κρίση του να μην το έκανε. Εγώ το έκανα γιατί δεν είχα το στόχο του υποστρατήγου. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Εμένα με ενδιέφερε να πετύχω το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Η ασφάλεια του πολίτη. Εάν αυτό το πετύχαινα από οποιοδήποτε κόστος, τα υπόλοιπα τα ξεπερνούσα. Ωραία. Από παραβάσεις λοιπόν ή παραβίαση προσωπικής ζωής και των νόμων και του συντάγματος και αθλειότητες στις οποίες προβαίνουν συχνά τα αστυνομικά όργανα, μέχρι οικονομικής φύσεως σκάνδαλα, τα οποία καλύπτονται ενώ αντιδρούσατε και όχι μόνο εσείς και άλλα άτομα σε αυτή την τακτική. Και βέβαια. Και η αξιωματική που είχα στην μονάδα αυτή τη συγκεκριμένη θεωρώ ότι ήταν άψογη. Και ο υποδιοικητής μου και η αξιωματική. Και η οποία αξιωματική μου, να σας πω τώρα, αποστρατευόμενος, μάλλον μετακινήθηκα πρώτα, πήγα σε ένα σκαλοπάτι αλλού και λοιπά και μετά αποστρατεύτηκα. Τώρα έχουν παροπλιστεί. Ναι. Τώρα έχουν παροπλιστεί. Δηλαδή το σύστημα. Ποιο σύστημα? Οι φατρίες και οι ομάδες, επιμένω εγώ.
και οι κλίκες δεν επιτρέπουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η χώρα μας δεν έχει σύστημα. Αν είχαμε σύστημα, θα ήμασταν μια Γερμανία, μια Βρετανία, μια Ισπανία, μια Αμερική, που έχει ένα σύστημα. Καλό ή κακό, καλό ή κακό να το κρίνουμε. Δεν μου λέτε, στην εναλλαγή των κομμάτων εξουσίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, είδατε διαφορά? Δηλαδή άλλαξε κάτι προς το καλύτερο? Όχι. Η ίδια λειτουργία είναι. Και με τη μία πλευρά και με την άλλη και ούτω καθεξής. Απλώς τι γίνεται, ότι έρχεται ο ένας και βάζει... ψάχνουν όλοι ποιος είναι ο δικός μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ειλικρίνεια. Θα πούμε τώρα και... Μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο, να συμπληρώσω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τον Χριστόδουλο τον Ξηρό. Υπάρχει Έλληνας που αμφισβητεί τα όσα λέει στην επιστολή του, που δεν τα αποδέχεται. Δεν μιλάω για την πολιτική πρακτική. Η πολιτική πρακτική είναι άλλο κεφάλαιο, το οποίο τίθεται σε κρίση. Δολοφονίες δεν είναι κάτι που μπορεί να το συζητήσουμε ή να το αποδεχτούμε. Αυτά τα οποία λέει στο κείμενό του, τα αμφισβητεί κανείς. Μιλάει για πεινασμένους, για ανέργους, για το δράμα της χώρας. Αυτά. Είναι μια πολιτική έκφραση, μια ιδεολογία. Ο Ξηρός λοιπόν τι κάνει? Στρέφεται κατά ενός συστήματος, που επαναλαμβάνω δεν είναι σύστημα, κατά φατριών και ομάδων. Και λέει εσείς, πνίξατε τον ελληνικό κύριε λαό. Κύριε Σταύρακα, ο Ξηρός... Ιδεολογικά, όποιος απορρίψει τον κύριο Ξηρό, ναι, έτσι, πρέπει να πάει από την άλλη πλευρά, τη σκορνόμαστε. Όχι, ναι, ένα λεπτό, έχετε δίκιο, αλλά... Κύριε Τσίκα, σας παρακαλώ, αφήστε έναν άνθρωπο να... Μα, κύριε Τσίκα, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ένα ακατάληπτο διάγγελμα του κύριου Ξηρού, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει τα παλιά του εγκλήματα, υποσχόμενος νέα εγκλήματα. Κύριε Τσίκα, λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια, δίνετε εξετάσεις. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με ιδεολογία. Ένα παραλήρημα, το οποίο ουσιαστικά υπόσχεται νέα εγκλήματα. Μα είναι δυνατόν να ξεχνάει τη χώρα με 2%. Δεν εξηγούν. Κύριε Σταύρακα, δεν εξηγήσουν γιατί είναι. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ, όχι έτσι κουβέντα. Εάν αφισβητεί κανείς, και εγώ το αφισβητώ. Κύριε Τσίκα, ελληνικά δεν μιλάω. Δεν μπορείτε να παίρνετε έτσι το λόγο. Δεν πήρα το λόγο. Λοιπόν, κύριε Σταύρακα. Δεν πρόλαβα να θέσω και εγώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Σταύρακα, ένας λοιπόν ο οποίος λέει ότι αυτό που κάνει ο Ξηρός δεν είναι το σωστό, εγώ του απαντώ. Ο Ξηρός όμως, κύριε, σε αυτή την μπούρδα που λέγεται δημοκρατία, κάνει κάτι. Λάθος, βίαιο, απαράδεκτο, το κάνει. Εσύ τι κάνεις? Ποιο είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς για αυτό που κάνει απέναντι σε όλη αυτή τη σύψη και την αθλειότητα? Λόγια, μόνο λόγια. Για την ψήφο, αυτό που κάνει πρώτον είναι η κρίση. Η κρίση του ελληνικού καφενείου, γιατί στο ελληνικό καφενείο μπορεί να τα κρίνουμε όλα. Το ένα κεφάλαιο είναι αυτό. Και το δεύτερο, αυτός που ασκεί κριτική, ασκεί κριτική έχοντας την τσέπη γεμάτη. Κύριε Καραϊβάς. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και μας επιτρέπεται ο Ενικός. Όμως, εμένα μου αρέσει και πραγματικά παραδέχομαι και αποδέχομαι την επιλογή και το δικαίωμα στο να μετανιώνουμε και να αλλάζουμε κάπως λίγο απόψεις. Γιατί έχει κάνει πολλά από αυτά τα οποία έχει πει. Δεν έχει κάνει όμως κάτι. Δεν έκανε. Όταν έγιναν οι διαδηλώσεις με τους αγανακτισμένους έξω από τη Βουλή και οι ομάδες Δέλτα επιτέθηκαν με τα μηχανάκια στους διαδηλωτές και είχαμε τραυματισμούς διαδηλωτών από αυτού του είδους τις επιθέσεις, ούτε παραπέφθηκαν, ούτε επιπλήχθηκαν. Μπράβο, φίλε. Να απαντήσουμε τώρα σε αυτό. Καταρχάς το προσωποποιείς απευθείας ότι η μονάδα Δέλτα... Μισό λεπτό. Επειδή κάνεις χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και ξέρεις πάρα πολύ καλά τη σύνθεση του σώματος, γνωρίζεις ότι το κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ εκτελεί διαταγές του αρχηγείου. Το αρχηγείο διατάζει από το κέντρο επιχειρήσεων, μεταφέρονται διαταγές στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ και ο στρατηγός της ΓΑΔΑ διατάζει τους ταξιάρχους που έχει μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων. Και στις άλλες όλες οι διαταγές εκτελούνται αν πρέπει να διαλυθεί το πλήθος ή δεν πρέπει να διαλυθεί. Η απόφαση, Γιώργο, είναι πολιτική και δεν έπρεπε να θέτεις τέτοιο ερώτημα. Με επιθέσεις με τα μηχανάκια πάνω στους διαδηλωτές. Δεν υπάρχουν επιθέσεις με μηχανάκια πάνω σε διαδηλωτές. Όπως το λες με στρατηγική τέτοια, μια μηχανοκίνητη μονάδα όταν κατευθύνεται και έχει μηχανάκια για να πάει, ο αστιφύλακας της περιπολίας έχει περιπολικό για να πάει, ο ταχυδρόμος έχει το ποδήλατό του για να πάει. Άλλο λέει. Έχει ένα μέσον για να Σταύρακα, πάει. Κάτι άλλο είπε, Γιώργο, το οποίο υπηρετήθηκε, όπως γνωρίζετε, υπηρετήθηκε, πολύ καλά, κύριε Καραϊβάς. Δεν υπάρχουν επιθέσεις. Είπε κάτι άλλο. Εμείς
με συγχωρείτε, δείξαμε δεκάδες επιθέσεις με τα μηχανάκια πάνω σε ανθρώπους εκείνη την περίοδο, εκείνες τις ημέρες τις επίμαχες, κατά τρόπο βάρβαρο, κυριολεκτικά βάρβαρο. Και το ερώτημα του είναι, αυτός δεν τους έπρεπε να τους έχετε τιμωρήσει εσείς? Μισό λεπτό. Γιατί, ένα λεπτό, λέτε ότι η απόφαση, και είναι έτσι, στα κέντρα επιχειρήσεων λαμβάνεται από τον στρατηγό και τον υπουργό. Είναι μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων, βλέπουν τις κάμερες και δίνουν εντολές. Εσείς εκεί την ώρα δεν έχετε δικαίωμα κρίσης. Οφείλετε να εκτελέσετε. Όταν όμως τελειώνει η επιχείρηση και βλέπετε από τα βίντεο στο Zoogla.gr που είχαμε δεκάδες βίντεο τις αυτές άνανδρες και χυδαίες επιθέσεις εναντίον ανθρώπων με τα μηχανάκια, αυτούς κάνατε κάτι για να τους τιμωρήσετε? Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Δεν υπάρχουν δεκάδες, είναι καταγεγραμμένα τα περιστατικά και από τα βίντεο και από τις καταγγελίες. Πολλά. Οι περιπτώσεις αυτές παραπενθήκανε στα πειθαρχικά συμβούλια, έχουν τιμωρηθεί αστυνομικοί. Έχουν φύγει, ο κύριος Καραϊβάς έπρεπε να είναι ενήμερος κάνοντας αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουν φύγει αστυνομικοί από τη μονάδα Δέλτα. Αν δεν το ξέρει, του το λέω τώρα, έπρεπε να το ξέρει κιόλας. Έχουν απομακρυνθεί από το την... διάστημα εκείνων των περιστατικών. Και μετά πήγαν σε μια άλλη υπηρεσία και συνέχισαν να απολαμβάνουν. Όχι, θα και συνέχισε. Θα περίμενα, η διαδικασία να δω αυτά τα στοιχεία, γιατί συμβουλίου... πραγματικά εμείς δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση και δεν έχουμε τέτοια εικόνα από τα πειθαρχικά συμβούλια. Επιβολή τέτοιων ποινών και απομάκρυνση αστυνομικών της ομάδας Δέλτα. Για ρωτήστε για το. Για αυτές... το να το δείτε. Για αυτές... να το επιβεβαιώσετε. Βεβαίως και θα το δω. Και να δείτε και την ποινική εξέλιξη. Για αυτές τις ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει. Πριν από λίγο διάστημα, 15-20 μέρες, βγήκε απόφαση και εφετείου. Αν δεν απατώμε, ήταν ο κύριος Ντούμας εκεί, για αστυνομικούς οι οποίοι ενεπλάγησαν σε τέτοια περιστατικά. Γιατί το λέτε? Δεν έχετε ενημέρωση. Πήρε δεν αναβολή, το ψάξατε. Πήρε αναβολή αυτή. Βεβαίως. Παραπέμπονται και στο ποινικό. Αν μου επιτρέπετε, και απομακρυνθήκαν από τη μονάδα. Δεν ήταν για αυτές τις ενέργειες. Δεν ήταν για να επιβιώσει. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές μορφές τρομοκρατίας. Το δεύτερο άτομο, κυρίες και κύριοι, από την οργάνωση στο οποίο απήντησε, ήταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ήταν η δεύτερη επιστολή που ακολούθησε μετά τις εξελίξεις. Να τη δούμε και επιστρέφουμε. Την δική του απάντηση στα όσα διαδραματίζονται μετά την εξαφάνιση του Χριστόδουλου Τσιρού από τις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς και την επιστολή του Αλέτη Ανδρουγιωτόπουλου, έδωσε ο Δημήτρης Κουφοντίνας με δήλωσή του που απέστειλε στην εφημερίδα των συντακτών και που δημοσιεύθηκε με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2014. Ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Κουφοντίνα αναφέρει: «Όπως έχω πει ξανά, ο ιστορικός κύκλος της 17 Νοέμβρη έχει κλείσει. Το έχω δηλώσει από το 2002, όταν υπεράσπιζα την τιμή της οργάνωσης και τις επαναστατικές αξίες που ευτελίζονταν από τις ομολογίες και τραυματίζονταν από το κενό της σιωπής. Η 17 Νοέμβρη έκλεισε τον κύκλο της. Τα τελευταία χρόνια όμως στην χώρα μας, στα πλαίσια του πολύμορφου κινήματος αντίστασης, αναπτύσσεται ένα άλλο αντάρτικο, νέου τύπου, πιο μητροπολιτικό με χαρακτηριστικά διαφορετικά από το δικό μας, το οποίο αναπόφευκτα θα πρέπει να λάβει υπόψη τη δική μας εμπειρία, όπως δοκιμάστηκε στην ιστορική της διαδρομή. Η κάθε προσωπική επιλογή σε αυτό το νέο αντάρτικο κρίνεται και θα κριθεί από αυτήν που ήταν πάντα ο πραγματικός αποδέκτης του λόγου μας από την αγωνιζόμενη κοινωνία. Και το κίνημα στην ώρα του θα αξιολογήσει τις διαφορετικές εκφάνσεις του και θα μετρήσει τις δυναμικές, τις προεκτάσεις και τις επιπτώσεις. Εγώ όμως σήμερα από την δική μου μεριά οφείλω να προειδοποιήσω προς κάθε κατεύθυνση και προς οποιονδήποτε επίδοτο διεκδικητή ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να καπηλεύεται το όνομα και την ιστορία της 17 Νοέμβρη, πολύ περισσότερο να δηλώνει συνεχιστής της. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να ξανακουστεί βάσιμα η γνωστή ρίση του Μάρξ για την φάρσα της ιστορίας. Κουφοντίνας αποστασιοποιείται τόσο από τον Γιωτόπουλο όσο και από τον Ξηρό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θεωρεί ότι έχει κλείσει ο κύκλος
δεν δίνει το στέμα ούτε τη γραφομηχανή και το πιστόλι που δεν έχει παραδώσει σε κανέναν. Και βεβαίως θεωρώ ότι είναι και πιο σοβαρή παρέμβαση από όσες έγιναν σε σχέση με αυτό που βιώνουμε σήμερα. Λέει πολύ σωστά ότι όποια επαναστατική πρακτική κρίνεται από το λαϊκό κίνημα και ουσιαστικά αυτός είναι ο βαθμολογητής. Από αυτό κρινόμαστε και ο καθένας θα κριθεί για την ιστορία του, τη δράση του, τις αποφάσεις του και τις πρωτοβουλίες που παίρνει. Έτσι, προσπαθώντας βεβαίως να θέσει πρώτον ευθυνών του και τον Χριστόδουλο για την απόφαση που πήρε. Εγώ θα το ρωτούσα πόσο διαρκεί μια επανάσταση. Πόσα χρόνια διαρκεί. Όσο και δική σας. Πόσο θα αντέξετε. Μια αληθινή δημοκρατία είναι μια συνεχής επανάσταση. Ορίστε. Μια αληθινή δημοκρατία είναι μια συνεχής επανάσταση. Δεν ξεκινάς την επανάσταση δολοφονώντας κάποιον. Περνάνε τα χρόνια. Δολοφονείς 3-4, ας πούμε. Δολοφονείς κι άλλους. Πόσο οι επαναστάτες θα κρίνουν τον εαυτό τους ως επαρκή. Ποια στιγμή θα πούνε ότι παιδιά δεν γίνεται, αποτύχαμε. Θα πρέπει να τους συλλάβουν πρώτα. Ή θα αναγνωρίσουν οι ίδιοι ότι μάλλον πρέπει να επιλέξουμε άλλον τρόπο. Μπορεί να διαρκέσει και μια ολόκληρη ζωή. Αν μου επιτρέπετε, η θεωρία ήταν επαναστάτης μια ολόκληρη ζωή. Αν μου επιτρέπετε. Τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα της. Άρα δεν υπάρχει χρονική διάρκεια για την επανάσταση. Πώς νομιμοποιείται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά ελπίζω κύριε Τριανταφυλόπουλε να μπορέσουμε να εκφράσουμε μια άποψη. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή. Πώς νομιμοποιείται λοιπόν. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο Μαντέλα ήταν χρόνια φυλακισμένος, χαρακτηρισμένος ως 30 χρόνια ήταν. Ο Ερντογκάν ήταν 9 ή 10, πόσα χρόνια τον είχαν χώσει μέσα πριν γίνει πρωθυπουργός. Τον έβαλαν μέσα, θεωρείται τρομοκράτης. Δεν το συζητάμε για τις θέσεις και το είχε πει, ο Ερντογκάν είχε πει ένα τραγούδι του Ζιγιάγκη, ο Κάλλης θα... τον είχαν βάλει μέσα. Δεν θα πάω τώρα στον Κολοκοτρώνη, θα πάω σε άλλα παραδείγματα και εύστοχα παρατηρήσετε ότι ο Μαντέλα, όπως και τον Ατσαλά μας, να πάτε πιο κοντά. Οι αδερφοί μας Κύπροι ήταν Μαντέλα, χαρακτηρισμένοι. Δεν οργάνωνε εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων. Τρομοκράτες. Οι Κύπροι έκαναν εκτελέσεις στην Κύπρο εν μέσω δημοκρατίας, μάλιστα. Έτσι όπως όμως την είχαν επιλέξει οι Άγγλοι και είχαν χαρακτηριστεί τρομοκράτες. Γι' αυτό αποφασίζει η ιστορία, φαντάζομαι. Ναι, ήταν η Κύπρος, ήταν ένα κράτος υποκατοχή. Η Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα ψηφίζει, ξέρετε. Αν ρωτήσετε, κύριε Τζίμερα, εσείς το λέτε στις ανακοινώσεις σας ότι είμαστε υποκατοχή. Βεβαίως, από την Τρόικα. Από Έλληνες. Όχι από Έλληνες. Ποιος Έλληνες. Δηλαδή, ο στρατός κατοχής όλα αυτά τα χρόνια είναι Έλληνες. Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και σου λένε ότι δώσ' μου αυτά τα χρήματα γιατί θα σου πάρω το σπίτι. Έλληνας το λέει. Επομένως, η υπερβολή σας είναι επικίνδυνη. Απλώς λέω ότι έχουμε την τρομοκρατία την κρατική, η οποία όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί με το όπλο της ψήφου πριν να πάμε στο πιστόλι. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι έξαλλοι και λένε τι ωραία τα λέει ο Ξηρός και άλλους 100 να είχαμε, μέχρι τώρα ψήφιζαν και στις δημοσκοπήσεις δίνουν αρκετά μεγάλα ποσοστά στα κόμματα που κατηγορούν. Όταν δηλαδή απαρνείσαι το όπλο της ψήφου, πώς μετά αποδέχεσαι το όπλο του όπλου. Κύριε Βγότζα. Ναι. Θέλω να πω με μεγάλη ταχύτητα 5 φράσεις για όσα συζητήσαμε. Η πρώτη. Κοιτάξτε, η τρομοκρατία ιστορικά δεν δικαιώθηκε ποτέ. Η τρομοκρατία. Στη χώρα μας δεν σημαίνει ότι όταν διαφωνώ και λέγω ότι μία πράξη είναι αντισυνταγματική μπορώ να πάρω τα όπλα. Αυτό που επιτρέπει το Σύνταγμά μας είναι κάτι πολύ απλό. Έχεις την υποχρέωση να χρησιμοποιήσεις βία όταν με βία καταλύεται η δημοκρατία. Έτσι λοιπόν εγώ θα ήθελα να πω από την αρχή ότι για μένα η τρομοκρατία ποτέ δεν λειτουργήσε σε μακρύ ορίζοντα υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Να μην όμως επιμείνω σε αυτό. Το δεύτερο. Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να μην κάνει το ιστορικό σφάλμα να πάει στον εισαγγελέα το φίλο εδώ, τον κύριο Κολάτο. Κοιτάξτε, εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με την πλάκα που από μικρός έμαθα να την συνδέω με τον Δημήτρη τον Κολάτο. Και μπορεί να διαφωνώ, αλλά μπορώ να θυμηθώ τη δική μου γενιά όταν βγαίναμε στο δρόμο, 18άριδες, 20άριδες, και λέγαμε στον τότε δωτό υπουργό, πρωθυπουργό, γαργάλατα, γαργάλατα.
και μάλιστα το λέγαμε γνώσιμα, ότι δεν είχε γράψει ποτέ του ποίημα ο Νόβας με τον τίτλο Γαργάρατα. Όχι, το είχαμε φτιάξει εμείς με τη βοήθεια ενός γνωστού δημοσιογράφου και έτσι τον καθαιρέσαμε μέσα από πλάκα. Άρα ελπίζω το Πασόκ να μην κάνει όχι, το λάθος. Όχι, υπήρχε το ποίημα «Τα στήθια στα γάλατα». Τι? Υπήρχε, είχε γράψει το ποίημα. Όχι, δεν το γράψε ο Νόβας. Θα μου επιτρέψει να μην κάνουμε ιστορικές διαφωνίες τώρα. Κύριε Βγάτζα, είπατε όμως κάτι. Ναι, εγώ δηλαδή η Ελλάδα, κοιτάξτε, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αγγλικό χιούμορ. Πλακατζίδες είμαστε κατά κανόνα. Με τον τρόπο αυτό αντιδρούμε, μερικές φορές δημιουργούμε και εγώ. Δεν έχουμε δηλαδή την αίσθηση του αγγλοσαξονικού χιούμορ. Όχι, δεν είμαι υπέρ του αγγλοσαξονικού χιούμορ. Είμαι και υπέρ της πλάκας και υπέρ της καζούρας. Μην ξεχνάμε ότι η καζούρα ήταν από τα πρώτα στοιχεία της κλασικής δημοκρατίας. Ελπίζω λοιπόν το Πασόκ να μην κάνει το τεράστιο ιστορικό λάθος να πάει στον εισαγγελέα και τον κύριο Κολάτ. Και ήταν και αριστοφανική η καζούρα, όμως θέλω να μείνω σε κάτι που είπατε. Ξέρετε, γνωρίζετε πόσος κόσμος πιστεύει ότι έχει καταληθεί η δημοκρατία και αντιμετωπίζεται με βίαιο τρόπο από τα μάτια της κατασταλτικής δυνάμεις και αυτό το εκλαμβάνει ως κατοχή σήμερα. Ναι, το ξέρω. Έτσι. Κοιτάξτε, η δημοκρατία μας είναι καχεκτική. Να το πούμε πολύ. Είναι ελλειπτική η δημοκρατία μας. Πάρα πολλά βασικά θεμελιώδη δικαιώματά μας ανθρώπινα δεν ασκούνται και το εμποδίζεται η άσκησή τους. Αλλά έχουμε, έστω αυτή την καχεκτική, έχουμε δημοκρατία. Γιατί... Για ένα σωρό λόγου, αλλά να μην χαθούμε στα επιχειρήματα. Όχι, όχι, επειδή είστε νομικός, ένα λεπτό. Θεωρείτε ότι τα μέλη της 17 Νοέμβρη δικάστηκαν με δίκαιη δίκη ή έγινε πραξικόπημα δικαστικό για να δικαστούν? Δεν νομίζω ότι δεν ήταν δίκαιη δίκη. Απλούστατα έχασαν τα μέλη αυτά την ιστορική ευκαιρία να υπερασπίσουν τις πράξεις τους. Γιατί? Διότι ο παππούς της οργάνωσης, και αυτό δεν το έχει συγχωρέσει ποτέ ο Κουφοντίνας, τι έκανε? Αρνήθηκε τη δουλειά τους αγώνους όπως άλλο τους θέλανε. Τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Συγχωρείτε, με ειδικούς νόμους τους δίκασαν. Τους οποίους έφτιαξαν στο φτερό. Ενώ η δικαιοσύνη, ενώ ο ποινικός κώδικας ήταν δηλαδή ικανό, μπορούσε κατά τρόπο... Νόμους, με ειδικούς νόμους. Ωραία. Κύριε Τρενταφυλόπουλο, μπορούσε να πούμε 17 του Νοέμβρη και όμως αυτοί έσκυψαν το κεφάλι ορισμένοι και το ανέφερε. Με ειδικούς νόμους δεκαετία του 50 κομμουνιστές πήγαν στα δικαστήρια και εκτελέστηκαν κιόλας και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Σε αυτό εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρεμικύριο. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό δίκαιο σε μερικά σημεία είναι τόσο επίοικες που πράξεις του 80 τις θεώρησε παραγεγραμμένες. Μιλάμε για συγκεκριμένες δολοφονικές ενέργειες. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αλλού σε σχέση με την τρομοκρατία και σε σχέση με τα ακραία φαινόμενα που έχουμε. Γιατί θα σας πω κάτι. Αντιμετωπίζουμε τη Χρυσή Αυγή, όπως αλλιώς θα λέγεται αργότερα, αν κάνουμε άλλου είδους... Μην ξεφεύγετε από αυτό. Όχι, όχι. Αν ήταν επαρκές λοιπόν το σύστημα και η ποινική νομοθεσία, γιατί κατασκεύασαν κατεπηγόντως νόμους να τους δικάσουν? Όχι, αυτό τι έδειχνε? Ήταν προγενέστερα. Γιατί έδειχνε το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο? Κοιτάξτε, θα είναι πολύ κουραστικό για τους θεατές μας να εξηγήσω γιατί δεν είχαμε την ίδια αντίδραση με άλλα κράτη. Μην ξεχνάτε, σε άλλα κράτη, στην Ιταλία, τους κρατούσαν και 3 και 4 χρόνια προφυλακισμένους. Στην Αγγλία και 5 χρόνια προφυλακισμένους. Όπα, γιατί έχετε 2 Ιταλόφωνους εδώ. Ναι. Στην Ιταλία όμως τους άφηναν ελεύθερους. Όταν μετάνιωναν. Βεβαίως. Όταν μετάνιωναν, όχι δεν πριν. Ακούστε, δεν εξαλούσαν ούτε την αυστηρότητα, όχι σε αυτό, ούτε εκδικητικότητα. Ούτε τα λευκά κελιά του Στανχάιμ της Γερμανίας, ναι. δεν έκαναν τέτοια πράγματα, ναι, ναι, στην Ιταλία. Αυτό δεν είναι μια δική μας διαφορά, κύριε Τρενταφυλόπουλο. Λέω ψέματα, δεν έχουμε κύριε λευκά κύριε κελιά. Κοιτάξτε. Και κυρίως ανέπτυξαν τον διάλογο που αρνούνται εδώ τα πολιτικά κόμματα. Αυτό έχετε έκαναν δίκιο. Έκαναν διάλογο. Ναι,
Εγώ θυμάμαι ο Γερμανός υπουργός. Διάλογο με ποιον, με τις μπριγάδες ροζ, με τις ερυθρές ακριαρχίες. Ναι, εκείνους που ήθελαν. Ποτέ, ποτέ. Όχι, όχι. Με συγχωρείτε. Έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο που ο Γερμανός υπουργός εσωτερικών, ο τότε πανίσχυρος υπουργός εσωτερικών, έκανε διάλογο με τον τρομοκράτη. Και ο διάλογος αυτός αποτυπώθηκε σε ένα βιβλίο που πωλήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα. Γιατί να φοβόμαστε στη δημοκρατία το διάλογο? Εγώ έχω μια αντίθετη άποψη. Θα ήθελα να πω δύο γρήγορες σκέψεις. Δεν υπάρχει, με συγχωρείς, και με συγχωρείς που μου επιτρέπεις, μισό δευτερόλεπτο. Δεν φοβόμαστε κανένα διάλογο. Όχι, αλλά, δεν είπα εσείς. Όχι, λέω. Εγώ μιλάω, λέω, σαν αριστερός. Δεν φοβάμαι κανένα διάλογο. Αλλά χαίρομαι διάλογο με ποιον. Διάλογο με ποιον? Και με τον εγκληματία και με τον τρομοκράτη. Κοιτάξτε, η δημοκρατία δεν αναγνωρίζει θεωρητικά, δεν αναγνωρίζει περιθώριο. Η δημοκρατία δεν αποκλείει κανέναν. Αυτό είναι το μεγάλο χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου. Εγώ με ένα χρυσαυγίτη, διάλογο δεν μπορώ να κάνω και δεν κάνω. Εγώ τον κάνω και τον επιχειρώ. Πέστε με ότι δεν είμαι δημοκράτη. Όχι, δεν σας είπα αυτό. Πέστε με όπως θέλετε. Μα γιατί εγώ εδώ δεν το λέω δηλαδή. Δεν είμαι βιαστικός. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο με έναν που θεωρεί ότι το αίμα που χρειάζεται να δοθεί για αιμοδοσία δεν μπορεί να πάει στο μελαχρινό, να πάει στο κόκκινο. Κοιτάξτε, πώς θα το πει, κύριε Πρωθυπουργέ, να πω τη σκέψη μου. Εγώ θα σας πω κάτι. Με συγχωρείς, με τον αρχηγό και με τον φασίστα δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα πω κάτι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το οποίο είμαι βέβαιος. Παρόλες τις προφυλακίσεις, η Χρυσή Αυγή έχει διψήφιο νούμερο στην αυτό δημοκοπήση. Δεν είναι άλλο ζήτημα. Περιμένετε. Δεν αντιμετωπίζετε. Εάν λοιπόν. Περιμένετε. Η Χρυσή Αυγή δεν αντιμετωπίζεται με φυλακέ και νομικά. Λοιπόν, αντιμετωπίζεται στου χώρου δουλειά, λοιπόν, στα σχολεία, στη νεολαία, παντού. Λοιπόν, άρα αυτό που λέτε είναι διάλογο. Και εδώ είναι και το έλλειμμα τη αριστερά, αν θέλετε. Όχι. Απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Μην ακούτε με λιγότερη δυσυχία στο λαό. Λοιπόν. Λιγότερη δυσυχία στο λαό. Η άποψή μου είναι ότι η δημοκρατία μιλάει με όλους τους πολίτες. Δεν εξαιρεί κανέναν. Θα ήθελα όμως μια τελευταία σκέψη, κύριε Ζηταφή. Παρακαλώ. Εθίξατε από την αρχή και διατρέχει το λόγο σας, ο καθημερινός, ο πολιτικός, το θέμα της διαφθοράς. Πραγματικά, ενώ η μεταπολίτευση έχει κάνει τεράστια βήματα θεσμικά στη χώρα, δεν είμαστε στο επίπεδο, δεν μιλάω για σήμερα, μιλάω... Φτάσαμε να έχουμε 4 δεκαετίες ελεύθερου, με όλα τα ελαττώματα, με όλες τις ασθένειες βίου, και αυτό ήταν μεγάλο πλεονέκτημα της μεταπολίτευσης, δεν αντιμετώπισε ένα κορυφαίο θέμα, τη διαφθορά. Και η διαφθορά, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αθώος. Μάλλον για αυτούς που εμπλέκονται στο δημόσιο βίο υπάρχει το τεκμήριο ενοχής αντί το τεκμήριο αθώοντος. Και αυτό... Αυτό θέλει μια αναστήλωση των θεσμών. Έτσι, κάπου βαθμικό. Διάβασα μια δημοσκόπηση ότι αυτή τη στιγμή ο θεσμός που αντέχει κάποια, πιο πάνω... Ξέρετε κάποια χώρα καπιταλιστική που να μην υπάρχει το φαινόμενο του, της διαφθοράς? Ξέρετε πέστε κάτι. Θα σας έλεγα το εξής. Και κομμουνιστική χώρα που είχαμε ήταν πλήρης διαφθορά. Όχι, δεν ήταν κομμουνιστική. Εμένα τι με ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει η χώρα μου. Εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Πρωθυπουργέ, η χώρα μας. Ναι, και εντάξει. Αυτό που ξεκινάει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, και ελπίζω να ανοίξει ένα νέο ιστορικό κύκλο στην επαγγελματική του καριέρα, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η καλπάζουσα διαφθορά που διατρέχει και στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία. Γιατί είδατε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο τι αποκάλυψε, τι συναλλαγές απίθανες αποκάλυψε, και δεν έχουμε δει το σύνολο της διαφθοράς. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Είναι συζητάμε ένα-δύο ονόματα. Και δεν θέλω να υποδείξω περιπτώσεις, γιατί δεν είναι ο ρόλος μας εδώ. Που σημαίνει ότι για μένα θα χρειαστεί ο ελληνικός λαός έναν άλλο πνευματικό και ιδεολογικό ορίζοντα, όχι κατάργηση των πολιτικών ιδεολογιών. Είμαι εναντίον της ουδετερότητας τη συμπεριφορά. Χρειαζόμαστε επιγόντως μια αληθινή ανατροπή σε ηγεσίες, σε συλλογικές συμπεριφορές,
σε πνευματικές αναζητήσεις αυτού του λαού. Διότι για μένα, όπως πάμε, τότε θα φτάσουμε και στα τραγικά γεγονότα της ιταλικής πολιτικής σκηνής, να έχουμε έναν γελοτοπιό που να παίρνει το 25%, να έχουμε τον μεγαλύτερο γελοτοπιό όλη τη εποχή που λέγεται Μπερλουσκόνη. Τι? Ο οποίος κυβέρνησε συνολικά επί 20 χρόνια. Μην το όχι, ο Μπερλουσκόνη δεν είναι 20 χρόνια. Ο Μπερλουσκόνη τώρα έχει 15 χρόνια το λιγότερο που είναι. Ναι, δηλαδή και να σκεφτούμε ότι ήταν η χώρα, όσοι από εσάς, νομίζω και εσείς κύριε Τρενταφυλόπουλε, ζήσατε αρκετά χρόνια στην Ιταλία, αλλά και κάποιοι άλλοι εδώ. Η Ιταλία είχε φοβερούς διανοούμενους. Βεβαίως. Είχε μία τάξη διανομένων εξαιρετικά ισχυρή. Και κατάφερε ένας Σαλτιμπάγκος, ιστορικά Σαλτιμπάγκος, να διαλύσει όλο. Δεν είναι απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά με συγχωρείτε, δεν έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο. Το επιτελείο του Σίλβιου Μπερλουσκόνη, το κόμμα του, το Σπίτι της Ελευθερίας, ξέρετε από τι στελέχη αποτελείται. Η από την άκρα. Πλειοψηφία από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και από την άκρα. Από την άκρα αριστερά. Αυτό που μου λέτε. Και έχει και ορισμένο από την άκρα αριστερά. Λιγκόρι και τα λοιπά. Λότα κοντίνουα. Συμμετέχουν μου δύο γερουσιαστές που ήταν στη Λότα κοντίνουα. Δηλαδή, προσέξτε το σύστημα. Και σήμερα ο Μπερλουσκόνη, αν εκφράζεται. Σου πω ένα άλλο. Εκφράζεται σήμερα ο Μπερλουσκόνη και μου κάνει εντύπωση ενάντια στην Ευρωζώνη και ενάντια στο ευρώ. Αυτό πρέπει να ξέρετε γιατί. Σας εντυπωσιάζει πολύ. Μη βιάζεσαι, είσαι επιπόλαιος άμα το βλέπεις. Καθόλου επιπόλαιος. Γιατί το κάνει αυτό, ξέρετε γιατί. Ο λαϊκισμός ενώνει με την διότι έρχεται ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής αστικής τάξης της Ιταλίας που εκφράζεται διαμέσου του Μπερλουσκόνη να βάλει θέμα απέναντι σε μια άλλη κυρίαρχη που είναι η γερμανική. Σε αυτό, ένα λεπτό, κύριε Γότζα, ακούστε. Καταλάβατε, υπάρχουν συμφέροντα συγκεκριμένα τώρα, θέλω να πω, που εκφράζονται και πολιτικά. Αν επιστρέπει ο χρόνος, θα ήθελα να πω μετά. Ακούστε μια διαπίστωση. Στην Ελλάδα υπάρχουν συμφέροντα. Ακούστε μια διαπίστωση η οποία υποστηρίχθηκε όχι μόνο από διανοούμενους αλλά από εξέχουσες προσωπικότητες της ζωής στην Ιταλία. Ότι ο ιταλικός λαός βαρέθηκε σε τέτοιο βαθμό τους αλτιμπάγκους της πολιτικής, ώστε είπε από αρλεκίνους πολιτικούς που διαχειρίζονται την οικονομική μας τύχη, καλύτερα ένας αρλεκίνος επιχειρηματίας, αλλά πραγματικός επιχειρηματίας για να διαχειριστεί την οικονομία της χώρας, τη βαριά οικονομία της Ιταλίας. Ναι, αλλά έβαλε την Ιταλία σε πορεία προς τα πίσω. Εγώ έτυχε να βρεθώ, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Ο Μπερλουσκόνη την έβαλε προς τα πίσω ή ο κομμουνιστής Νταλέμα, ο οποίος συμμάχισε με τους Γερμανούς και με τους Αμερικανούς και την έκανε αεροπλανοφόρο για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Άδικος. Εκεί άδικος είμαι. Ξέρεις γιατί είσαι άδικος. Με τον Νταλέμα είμαι άδικος. Διότι ο Νταλέμα μεταλλάχθηκε και έπαψε να είναι κομμουνιστής και ξέρεις τι είναι. Ούτε καν σοσιαλδημοκράτης. Δημοκρατικό κόμμα είναι. Ούτε σοσιαλιστική διεθνή δεν συμμετέχει. Επομένως. Ας το πει εδώ. Επομένως κινδυνεύουμε πολύ από μεταλλαγμένους αριστερούς. Κύριε Τρενταφυλόπουλε, δεν θα ήθελα να. Να πω μονάχα κάτι. Προσπαθώ να δώσω το λόγο στη μοναδική κυρία του Τραπεζιού και δεν αφήνω. Δεν έχουμε μιλήσει σοβαρά ποιες δυνάμεις τη διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία. Έτσι. Αλλά μπορώ να μεταφέρω ένα διάλογο που μας είχε εκμυστερευτεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αν θέλετε να σας πω ένα ιστορικό φάκτουμ. Όταν το Μάιο του 1991, στην εσωτερική κρίση της Ελλάδας, πήγε ο Ανδρέας και συνάντησε τον Μιτεράν και ο Ανδρέας Παπανδρέου ρώτησε τον Μιτεράν γιατί και εσύ συμβάλλεις στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και ο Μιτεράν απάντησε στον Ανδρέα το εξής. Θέλω να προλάβω τον Βοητήλα. Μάλιστα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι, λοιπόν, μες παρακαλώ. Το πρώτη ήταν πρωθυπουργός όταν από το κυρία, παρακαλώ. Τα αεροπλάνα και βομβαρδισμό. Θα επιτρέψεις να δώσουμε το λόγο σε μία κυρία. Ναι. Για να δοκίσω ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας, τη σέβεστε. Απόλυτα. Κυρία Ραμπατζή. Και έχουμε πίστευα και... ότι θα είστε λίγο πιο γενναιόδωρο στον χρόνο, μια και είμαι η μοναδική γυναίκα της παρέας σήμερα, αλλά δυστυχώς με απογοητεύσατε, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Δύο παρατηρήσεις και δύο σχόλια λίγο δευτερόλεπτα. Όσον αφορά το πρώτο θέμα με την ταινία κτλ., ολιγοδευτερόλεπτα θα πω ότι όποιος εκτίθεται στην πολιτική και όποιος εφαρμόζει πολιτική πρέπει να είναι ανοιχτός και να αντέχει και τη σάτυρα και το κακό σχόλιο και το κακοπροαίρετο και να μπορεί να το αντέχει. Δεύτερο σχόλιο. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το θεσμικό και το νομικό πλαίσιο της τρομοκρατίας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που ισχύει στην Ελλάδα.
Κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε και πότε θα τελειώνουμε με το θέμα της τρομοκρατίας. Ή θα το βάλουμε απέναντι και θα το αντιμετωπίσουμε κατάματα, χωρίς τρομολαγνία και χωρίς τρομοκρατία και χωρίς φόβο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να αιωρούνται διάφορα σενάρια τύπου βγήκε ο Χριστόδουλος ξηρός με τον τρόπο που βγήκε, γιατί εκμεταλλεύτηκε το νομικό κενό το οποίο υπάρχει. Στο οποίο δεν αναφερθήκατε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καθόλου. Δεν είπατε ότι εκμεταλλεύτηκε νομικό κενό, ότι θα έπρεπε εκεί ο νομοθέτης να παρέμβει και να πει ότι για ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για τον τρομοκρατικό νόμο και έχουν καταδικαστεί σε 6 φορές ισόβια για ανθρωποκτονία τελεσίδικα και αμετάκλητα, δεν μπορείς να παίρνεις άδειες. Εάν παίρνεις άδειες, Εσείς άδειες. Είστε πιο σκληροί από τη Μέρκελ, συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν κατάλαβα. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί το λέω. Ένα δευτερόλεπτο, δεν έχω ακουστεί καθόλου. Γιατί το λέω. Να το πείτε, αλλά να μου απαντήσετε σε αυτό που θέλω τώρα. Θεωρείτε ότι είναι δημοκρατικό επειδή ένας φυλακισμένος δεν επέστρεψε στο κελί του και δεν ήταν συνεπής, δηλαδή, και σηκώθηκε και έφυγε, ότι πρέπει να κοπούν οι άδειες όλων των άλλων. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, καταρχήν δεν είπα αυτό. Είπα για ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι αμετάκλητα γιατί για τον νόμο, για τον τρομοκρατικό. Ναι. Βεβαίως, αν υπήρχε ένα σύστημα σωστό, όπου η άδεια θα εξυπηρετούσε το στόχο της, δηλαδή την επανένταξη του κρατούμενου και του κακοποιού, του καταδικασμένου με το κοινό ποινικό. Όλοι γύριζαν πίσω. Κοινωνία, με συγχωρείτε. Ο Τζοτζάτος έχει γυρίσει πίσω. Ο Βασίλης που έβγαινε και τώρα αφέθηκε ελεύθερος γύρναγε πίσω. Δεν γύρισε ο ένας και είναι, αυτό είναι το θέμα. Συγγνώμη, δεν είναι το θέμα το ότι αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύτηκε το νομικό κενό. Ρε πάτε να με τρελάνετε σε αυτή τη χώρα. Ρε τι πατρίδα είναι αυτή. Να σας πω. Κάποτε αγαπητή μου κυρία, η αστική τάξη έβγαινε και έλεγε δεν φοβόμαστε την τρομοκρατία για 17 Νοεμβρίου όταν δεν την ήξεραν. Ναι. Τώρα που γνωρίζουμε ποιος έφυγε τώρα και τον έχει Χριστόδουλο ξηρό και έχουμε εκατοντάδες φωτογραφίες, τον τρέμεται. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είπα το ακριβώς αντίθετο. Όχι μόνο δεν τον τρέμει η δημοκρατία, τον τρομοκράτη. Πρέπει να τον βάλει απέναντι και να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει μακριά από κομματικές σκοπιμότητες. Προσπαθούσα από την προηγούμενη φορά, από την προηγούμενη ώρα, να πάρω το λόγο και να πω ότι έγινε αντικείμενο κομματικής έρηδας η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αντί να κάτσουν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων που έχετε απέναντι και άλλοι από όλα τα κόμματα και να πούν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία στην Ελλάδα ενιαία, καθόμαστε και γίνεται τώρα ακόμα και η τρομοκρατία προϊόν κομματικής έρηδας. Και φυσικά δεν είπε ότι δεν τρομοκρατεί. Φυσικά και δεν φοβόμαστε την τρομοκρατία, αλλά όταν δημιουργούνται σενάρια τύπου ανασύσταση στις 17 Νοέμβρη και ότι θα ξαναγίνει χτύπημα, δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες νεφέλες και να τρομοκρατείται ο κόσμος. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι αλλού και όχι στο νομικό κενό που επισημάνατε μόλις πριν. Στο νομικό λάθος. Δεν είναι κενό. Θεωρώ ότι υπάρχει νομικό κενό. Ξέρετε ποια είναι η παράσυρση. Και ο συγκεκριμένος κακοποιός. Η παράσυρσή μας είναι ό,τι κενό έλλειμμα έχουμε, να φτιάξουμε νόμο. Όταν εδώ το κράτος δεν λειτουργεί, που όταν παίρνει ο ξηρός άδεια και φεύγει, κάποιος πρέπει να τον εποπτεύει. Βεβαίως. Συμφωνούμε απολύτως. Όταν δεν εποπτεύουμε τον ξηρό. Δεν είναι νομικό κενό αυτό. Και τον προβλέπετε από την νομοθεσία. Βεβαίως και προβλέπετε. Και να το παρακολουθεί αντιτρομοκρατική. Βεβαίως. Άρα έχει ευθύνη η αντιτρομοκρατική που δεν ήταν εκεί. Υπάρχει λοιπόν πλαίσιο που μπορούμε κάποιον που μας έχει δώσει το έναυσμα να τον παρατηρούμε, να τον παρακολουθούμε. Δεν το κάνουμε να ψηφίσουμε νόμο. Κύριε, αυτό είναι παράσυρση. Μπαίνουμε σε διαδικασία. Ακούστε κάτι. Μακριά από μένα, κύριε Αραβατζή. Ακούστε λίγο. Ένα λεπτό, κύριε Γκότζα. Ακούστε λίγο. Επειδή είμαστε απέναντι σε κόσμο που είναι υποψιασμένος, θα σας διαβάσω, παρότι έτσι καθ' υπέρβαση χρησιμοποιεί περίεργες λέξεις εδώ ο φίλος μας, λέει τι είδους interactive διαφημίζει στην εκπομπή σου όταν παίρνω τηλέφωνο για να σου μεταφέρουν αυτό που όφιλες να γνωρίζεις, όπως και ο Γλέζος, όπως και όλοι μας, ότι υπάρχει ψηφισμένος από όλα τα κόμματα ο νόμος 3434 του 6 που καταλύει στην ουσία το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και με αντιμετωπίζουν με ύφος άντε μαλάκα τέλειωνε που μας ενοχλείς. Δεν ξέρω αν είναι κάτι τέτοιο από τηλεφωνικό κέντρο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Στο ίδιο, πώς όχι από εμάς, για εμάς μιλάει, για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, στο ίδιο στείλησε και εσύ και στιμένες πούστρες εκπομπές σου. Μου ταχώνει, δηλαδή, ακούω εγώ την ενδίκια για λογαριασμό σας. Επειδή κάποιος τηλεφωνικό κέντρο προφανώς βιαζόταν και τον έσπρωχνε τον άνθρωπο.
θίγεις και στη ρίζα του και το αφήνεις να πλανάται και ανάλογα εκβιάζεις καταστάσεις και πρόσωπα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πέναντί μας δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Και είναι υποψιασμένοι και θεωρούν ότι παίζουμε παιχνίδια και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέτε, γιατί δεν τα λέτε μόνοι σας. Εδώ χάνετε την αίσθηση ότι ακούει πολλοί κόσμος και θέλω να σας διαβεβαιώσω σήμερα ότι γίνεται της μουρλής στο τηλεφωνικό κέντρο. Επομένως, καλό θα ήταν να ακούτε τον απέναντι και να... Να βρίσκετε τα καλύτερα επιχείρηματά σας στην κουβέντα που έχετε με τον συνομιλητή σας. Λίγο για τις άδειες να το μεγαλύτερα. Δεν τέλειωσε η κυρία Ραμπατζή. Λοιπόν, συνεχίστε. Αυτά ήθελα να παρατηρήσω ως επιτοπλίστων και κυρίως κάποια στιγμή το πιο σημαντικό που από την προηγούμενη ώρα εωρείται, αν θέλουμε στην Ελλάδα, εγώ δεν μιλάω εδώ με πολιτική ιδιότητα, ούτε κομματική, αν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα θα πρέπει να φύγουμε από τις κασάνδρες τις κομματικές. Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν και το θέμα της τρομοκρατίας και το οικονομικό ζήτημα. Και τα... Μα συγγνώμη, εδώ ακούστηκε την προηγούμενη ώρα ότι ακόμα και ο Χριστόδουλος Ξηρός μπορεί να αποτελεί κάποιον σύμμαχο του συστήματος και μπορεί να εξυπηρετεί. Δηλαδή ακούγονται τέτοια πράγματα. Γιατί αποκλείεται η ενέργεια. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, με συγχωρείς, κυρία μου. Αποκλείεται οι ενέργειες του Ξηρού να εξυπηρετούν το Α ή το Β κομματικό σχηματισμό. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς την τρομοκρατία μέσα από κομματικά επιχειρήματα. Μα σας είπε κανένας τέτοιος. Έτσι θα λύσει το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Μου επιτρέπετε κάτι που θα αρέσει στον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Μου επιτρέπετε να γίνω σύμβουλος του Χριστόδουλου Ξηρού και να του κάνω μια πρόταση καθαρά επαναστατική. Αύριο το πρωί να εμφανιστεί στην πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού και να πει... Κύριε, σας γελιοποίησα και φεύγοντας, σας γελιοποιώ και όπου ερχόμενος. Νομίζω ότι η συμβολή μου αυτά τα μπορεί... έκανε ο Κουφοντίνας. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει ο... Ένα λεπτό. Δέκα δευτερόλεπτα, δεν θα σας κάνω. Θέλω να υπερασπιστώ το θεσμό των αδειών στις φυλακές. Γιατί? Θα το πω. Θα εξηγήσω, κύριε Τζίμερε, περιμένω. Όχι, ακούστε. Από 10 δευτερόλεπτα το είχα πει. Λοιπόν, θεωρώ. Μισό λεπτό, κύριε Τζίμερε. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σοβαρός θεσμός εκδημοκρατισμού του σοφρονιστικού συστήματος που διευκολύνει παράλληλα και τη ζωή στις φυλακές των κρατουμένων. Μπορεί ο νόμος να χρειαστεί κάποια αναμόρφωση, εγώ δεν το αρνούμε αυτό, αλλά γενικά αυτή η συζήτηση που γίνεται δεν πρέπει να οδηγήσει σε αλλίωση του θεσμού των αδειών των κρατουμένων. Σε λιγότερο από 10 λεπτά, παρακαλώ, ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε Τζίμερε. Λοιπόν, προς τον κύριο Πρημικύρη, από μια τηλεθεάτρια, που στον κύριο Πρημικύρη λέει που του αρέσει ο Τσεγεβάρα. Στη Βολιβία μπήκαν 17 νοματέοι και άλλοι 100 ξεκίνησαν την επανάσταση στην Κούβα, χωρίς φυσικά να ζητήσουν άδεια από κανένα. Αυτά προς αποκατάσταση του Τσε. Θέλει απάντηση. Άμα ο ίδιος ο Τσε απαντάτε... και ο κάθε επαναστάτης ξέρει ότι μόνο μαζικά, με τη συμμετοχή του κόσμου της εργασίας, μπορεί να ανατρέπονται οι καταστάσεις. Κύριε Ντούμα. Με προσωπικές δολοφονίες δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Σε αυτό συμφωνούμε, κύριε Ντούμα. Μπήκα πολλές φορές στον πειρασμό να πάρω το λόγο, αλλά σεβάστηκα τη λειτουργία της εκπομπής και δεν διέκοψα. Πολύ δε περισσότερο όταν συζητήθηκε το θέμα της αστυνομίας και το θέμα της οριοθέτησης των τρομοκρατών σε σχέση με την κοινωνία. Σε αυτό ήθελα να πω ότι ο διάλογος που δεν κάνουν οι πολιτικοί με την κοινωνία είναι ο διάλογος που κάνουν με τους τρομοκράτες. Αν ξεκινήσουν οι πολιτικοί να κάνουν διάλογο με την κοινωνία και να τους αφογκράζονται, οι τρομοκράτες θα πνιγούν. Δεν θα έχουν οξυγόνο και καμιά ένα ιδεολογία. Έχεις ένα θερμόμετρο ειδικό εσύ που βλέπεις τα κόμματα αν κάνουν διάλογο ή δεν κάνουν. Έχω εσάς πολύ κοντά. Ναι. Σας βλέπω πόσο ανάβετε όταν θίγετε η πολιτική και αντιλαμβάνομαι. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να δεν μιλήσω. Δεν θα υπερασπιστώ, το πιστεύω. Καλά κάνετε. Εγώ να μην υπερασπιστώ την κουβέντα μου. Σημαίνει ότι δεν κάνω. Εγώ διάλογο να μην μιλήσω. Εγώ, συγγνώμη, αυτός... ήμουν σήμερα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε. Με ενδιαφέρει να μιλήσω. Όπου οι γιατροί του ΕΟΠΗΚΑ... Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, με ενδιαφέρει να μιλήσω, μπορεί. Θα μ' αφήσετε όπως σας άκουσα. Ναι, αλλά μην λες πράγματα τα οποία είναι ανακριβή. Αν σας ενοχλούν, να πείτε μετά. Εντάξει. Και χαίρομαι που σας ενοχλούν. Τώρα θέλετε απάντηση. Ολοκληρώστε.
Λοιπόν, για το δίπολο το γνωστό, αστυνομία και δικαιοσύνη. Και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής πριν, ότι θα μπορούσε να κάνει την εμφάνισή του αύριο το πρωί στις φυλακές. Παραθεωρούμε το γεγονός ότι μπορεί να κάνει αύριο την εμφάνισή του ο τρομοκράτης, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό ή έναν πολίτη. Και το παραθεωρούμε, χωρίς να εκφράσω αίσθημα φόβου, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί αύριο. Ναι, το είπα. Και κατάλαβα πώς το είπατε. Κύριε Κολάτου, πήρε την άδεια σας για να πω αυτή την πρόταση. Μόνο ποιητική αδεία. Οι τρομοκράτες συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς πολλές φορές, έχοντας οι αστυνομικοί αιματοκυλιστεί, έχοντας διακινδυνεύσει ζωές, έχοντας τραυματιστεί, για να οδηγήσουν τους τρομοκράτες στη φυλακή. Να τους οδηγήσουν δηλαδή περιορισμένους και σιδηροδέσμιους. Ένα σύστημα σοφρονιστικό τους επανέφερε, όχι εκτός φυλακής, τους επανέφερε στον πλανήτη. Τους άφησε ελεύθερους. Και πάλι καλούνται οι αστυνομικοί με το διακύβευμα της ζωής τους. Κατά τη σύλληψη των μελών της 17 Νοέμβρη, ματώσατε καθόλου? Βεβαίως. Ο Σάββας μάτωσε. Οι υπόλοιποι ήρθαν και παρουσιάστηκαν σχεδόν μόνοι τους. Ο δε Κουφοντίνας έφτασε μέχρι τη Γαδά. Δηλαδή, πού αιματοκύλησε? Μην τα λέτε τόσο μισόλεπτο. Τραγικά. Δεν είναι τραγικά. Υπήρξαν όταν επιθέσεις στα πούλμαν των ΜΑΤΑ. Ακριβώς εκεί ήθελα να αναφερθώ. Άλλο, μην το λέτε ότι όμως οι αστυνομικοί από τη συνεργασία τους σε εισαγωγικά με την τρομοκρατία εισέπραξαν θύματα 100 βεστημάτων. Κατάφεραν όμως να οδηγήσουν σιδηροδέσμιους αυτούς στη φυλακή. Υπηρέτες του συστήματος. Και μια τρύπα. Γιατί σας θεωρούν υπηρέτες ενός άθλιου συστήματος το οποίο προστατεύεται και υπηρετείται όταν ο συνάδελφός σας. Εδώ, όταν, να σας πω την άποψή μου για το όταν, τι υπηρετούν οι αστυνομικοί. Όταν ο υποστράτηγος σας είπε ότι ασκούσαν τρομοκρατία σε όσους ήθελαν να συμπεριφερθούν δίκαια μέσα στο σώμα. Να σας πω την άποψή μου τι υπηρετούν οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί υπηρετούν τις εντολές των πολιτικών που κοσμείτε εσείς στις εκπομπές σας. Και αυτοί οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από τις ασπίδες των αστυνομικών, διότι αυτόν είναι οι εντολές. Δεν κοσμώ ενεργούν πολιτικούς κατά την εντολή αυτών. Θέλω να σας πω ότι ελάχιστοι έρχονται, τη φοβούνται σαν το διάλογο με το Λιβάνι την εκπομπή μου. Και δεν έρχονται. Πηγαίνουν όπου ξέρουν ότι με σιγουριά θα προστατευτούν, λοιπόν, να πούν αυτές οι παπάρες που λένε κάθε δεν φορά. Δεν είπα για την εκπομπή, σας εξαιρέσω. Όχι, το σας λέω ότι συμβαίνει. Θέλω δεν να σας πω ότι αύριο καλούνται πάλι αστυνομικοί να συλλάβουν τους τρομοκράτες. Με όποιο τίμημα. Είτε κατά τη σύλληψη. Να πληρώσουν την επικήρυξη και όλοι αυτοί. Α, είπατε για την επικήρυξη για τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι μου είπε ένα συνάδελφο τη Δία. Η οποία κοστίζει απίστευτα. Ξέρετε τι μου είπε ένα συνάδελφο τη Δία. Και ευτυχώς και που το θυμήσατε και σας ευχαριστώ. Με τα 4 εκατομμύρια ευρώ, εμείς θα μπορούσαμε να γίνουμε Δία και να συλλάβουμε τρομοκράτες της Αλκάιντα. Ναι, σιγά τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αφήστε τα αυτά τώρα. Μισό λεπτό. Που πήγαιναν τα λαμόγια και παίρναν τις επικηρύξεις. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι μην μου λέτε τέτοια λόγια, θα επικαλεστώ πάλι τον κύριο Υποστράτη. Ναι, εφόσον τελειώσω να τον επικαλεστείτε. Πήγαιναν τα λαμόγια οι συνάδελφοί σας, κάνανε μαϊμού. Ακούστε. Μαϊμού εκθέσεις και κλέβαν τις επικηρύξεις και τις βάζαν στη τσέπη. Τι συνάδελφοι μου, για ποιους λέτε. Για ποιους λέτε. Θέλω να πω στην ουσία. Τους συναδέλφους σας. Όχι, δεν καταλάβατε τι θέλω να πω. Πήγαιναν, παίρναν τα λεφτά των επικηρύξεων και είχαν κάνει εταιρεία και τα βάζαν στην τσέπη. Όχι, συνάδελφοί μου. Εκείνους που γνώρισε ο στρατηγός λίγο πριν φύγει. Στην ηγεσία. Οι συνάδελφοί μου. Θέλω να το πω αυτό, επιτρέψτε. Πείτε το γρήγορα. Εννοούσα λοιπόν ότι το ξυπόλυτο τάγμα που λέγεται Δίας, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να εξοπλιστεί. Και με πήρε λίγο πριν να έρθω στην εκπομπή σας ένας συνάδελφος, και αύριο θα το κάνω και θα το καταγγείλω, και μου είπε, πρόεδρε Βασίλη, μου χορηγήσαν από την υπηρεσία μου δύο άρβυλα μεταχειρισμένα. Το ένα είναι 43 νούμερο και το άλλο 42. Η δε εταιρεία είναι διαφορετική, τι να κάνω? Χρειαζόμαστε λιγότερη καταστολή. Εκεί βάζω τα 4 εκατομμύρια σε αντιδιαστολή. Χρειαζόμαστε λιγότερη καταστολή, αλλά και λιγότερη ατιμωρησία. Εδώ υποφέρουμε όχι από την έλλειψη καταστολής, αλλά από την έλλειψη αξιοκρατίας και ατιμωρησίας.
Η κάθε λέρα αναριχάται στην εξουσία και κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν διαφωνούμε, αλλά κλείνοντας ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε αυτά που λέμε και στους ακροβατισμούς περί Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη και Ξηρού, να προσέξουμε, διότι πολλές φορές με τους ακροβατισμούς αυτούς δίνουμε εμείς οξυγόνο στην τρομοκρατία. Θα αποφασίσει η ιστορία, ούτε εσείς ούτε εγώ. Η ιστορία αποφάσισε και είδε έναν Κολοκοτρώνη για τον Κολοκοτρώνη. Τον εχθρό του, τον Τούρκο, όταν ήταν άοπλος και δεν πήγαινε σε αναμέτρηση. Για αυτούς, και εδώ μιλάμε για δρασίδηλα, προβληματικά, με ψυχολογικά προβλήματα ανθρωπάκια. Που σκοτώνουν πολλά για τρομοκρατία. Εμένα δεν με τρομοκρατεί και ο Μάκης στην αρχή. Δεν με τρομοκρατεί τόσο πολύ ότι θα με σκοτώσει ο Ξηρού. Δεν με τρομοκρατεί τόσο πολύ. Κύριε Πρημικύρη, έλεος. Με τρομοκρατεί αυτό εδώ το χαρτί, Μάκη, το έχουμε βγάλει στο χωνί στις 12 Τρίτου. Το έστειλε μάλλον ο τσάρος της οικονομίας, ο κ. Παπακουσταντίνος, 12 Τρίτου του 11 και το έχουμε βγάλει στο χωνί. Όταν από τις Βρυξέλλες έστελνε mail σε 10 συνεργάτες του και έλεγε πήγαμε στις Βρυξέλλες, πετύχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Πήραμε αυτό, πήραμε εκείνο. Ξέρετε τι δώσαμε. Δώσαμε κάτι λεπτομέρειες. Δώσαμε ότι θα δεσμευτήκαμε να νομοθετήσουμε δημοσιονομικούς κανόνες όπως θέλουμε εμείς. Όχι απαραίτητα στο Σύνταγμα. Εμένα αυτό με τρομοκρατεί. Ότι είχαμε ανθρώπους που τους βάλαμε να καθορίζουν το μέλλον των παιδιών μας και ποδοπατούσαν με ένα mail που στέλναν 10 ανθρώπους γραπτά, όχι προφορικά σε μια κουβέντα καφενείου. Ποδοπατούσαν το Σύνταγμά μας και το κάναν κουρελόχαρτο και λέει: εντάξει, κερδίσαμε. Πήρα μια παράταση στα δανεικά. Αλλά μωρέ, έδωσα το Σύνταγμα. Και επειδή κάναμε και λίγο κουβέντα περί κατοχής και λέμε: δεν έχουμε κατοχή κτλ. Έχουμε δημοσιεύσει στο χωνί στις 15 Νάτου τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 472 του 2013. Ο κανονισμός αυτός λέει ότι τώρα που μας λένε ότι θα τελειώσουν τα μνημόνια κτλ., θα μείνουν οι χώρες που έχουν δανειστεί υπό εποπτεία μέχρι πότε, Μάκη? Μέχρι να έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχουν πάρει. Σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, μέχρι... αυτό θα γίνει το 2039. Πρόσεξε τώρα. Ακόμα και τότε, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει. Ακόμα πληρώνει τα 34%, δηλαδή ποτέ. Και μπορεί να παρατείνουν. Άκου τώρα, αν μιλάμε για κατοχή, το χειρότερο. Η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει στο οικείο κράτο μέλος και την Επιτροπή τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή, είναι τέτοια η κατοχή που δεν έχουμε, έτσι, που θα αποφασίζουν μόνοι τους πόσο θα είμαστε σε εποπτεία. Θα αποφασίζουν μόνοι τους, ακόμα και αν ξεπληρώσει τα 3/4, θα παραμείνει σε εποπτεία. Και δεν θα σε ρωτάνε. Λέει, αν θέλει, θα σου δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων. Τραγικό. Δεν έχουμε κατοχή, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαφυλόπουλε. Έχουμε και δάνεια, είναι... ξέρετε. Συγγνώμη. Ναι, δεν ξέρετε πώς δεν ξέρω, το ξέρετε. Έχουμε πολεμικές αποζημιώσεις. Ξεπληρώσουμε. Κύριε Σπυρόπουλε, πάρετε το λόγο. Να πάρω το λόγο έτσι, λοιπόν. Από τους Γερμανούς. Από πάνω. Έχω κι εγώ δυνατή φωνή. Είναι εξαιρετική η συζήτηση απόψε, κύριε Δαφυλόπουλε. Έχω έρθει αρκετές φορές στην εκπομπή, είναι από τις καλύτερες. Να κάνω ένα σχόλιο, γιατί υπόθηκαν αρκετά σήμερα. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Γότζας. Είχα τη χαρά να τον έχω καθηγητή και όλα στο Μεσογειακό του Ποινικού, για τη μεγάλη τιμή. Είπε ότι έχασε 17 Νοέμβρη στη δίκη την ιστορική ευκαιρία να υπερασπιστεί τις πράξεις της. Και ξεκινάω έτσι γιατί θέλω να φτάσω στο ότι θα πρέπει τελικά, γιατί έχουμε ανοίξει αρκετά τη συζήτηση και αναφορικά με το ποια είναι ίσως η κρατική τρομοκρατία και αναφορικά με την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά. Να ακούσουμε όμως αυτή την τρομοκρατία, την οποία φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, ο καθένας θα κρίνει, το τι είπε τελικά ο Χριστόδουλος Ξηρός στο μήνυμά του και την επιστολή του. Πρέπει να τον ακούσουμε. Πρέπει να συνδιαλεχθούμε. Η δημοκρατία συνδιαλέγεται κατά την ταπεινή μου γνώμη. Έχασα λοιπόν 17 Νοέμβρη την ιστορική ευκαιρία, όπως είπε ο κύριος Γότζας, να υπερασπιστεί τις πράξεις της, όταν για παράδειγμα καλούμενη να εξηγήσει την δολοφονία Αξαρλιάν, του αθώου θύματος της τρομοκρατίας, ισχυρίστηκε ότι ο Αξαρλιάν δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Προσπάθησε να πει ότι δεν υπήρξε αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ροκέτας. Επειδή ήμουν μπροστά και επειδή είχα πάρει και την προκήρυξη και ενοχή αισθάνθηκαν και συγγνώμη ζήτησαν και όντως ο Αξαρλιάν ήταν στη γωνία και δεν μπορούσαμε να τον δούμε. Δεν διαφωνώ, όμως, όχι μισό λεπτό, όμως υποστηρίχθηκε, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι δεν τον βρήκαν θράσματα της ρουκέτας. Πείτε κάτι άλλο πιο σημαντικό, ότι σε όταν παίρνεις τέτοιες πρωτοβουλίες δεν μπορείς να μιλάς για παράπλευρα χτυπήματα
γιατί ο άλλος ήταν στη γωνία. Μα αυτό είναι το. Επειδή έχετε κάνει και νομική, νομίζω είναι πρώτο μάθημα στο πρώτο έτος νομικής. Ξέρετε ότι ζω αποτύχει, διότι όταν πυροδότησαν, το είπαν στην προκήρυξη, το θυμάται ο κ. Καραϊβάς, μιλούσαμε το πήγαν πατήσει ο Παλαιοκρασάς με τα αμάξι. Και δεν το ήξερα αυτό. Και τον πλάκωσα στα μπινελίκια, δεν είδα ότι είναι ο Παλαιοκρασάς, βγήκε μια Mercedes και είπαν ότι δεν πυροδοτήσαμε εκείνη την ημέρα, γιατί βγήκε ο δημοσιογράφος από το στενό. Είχαμε το ραδιοφωνικό σταθμό FM. Αν σηκώσετε το παντελόνι μου, θα δείτε μια τρύπα τέτοια στο πόδι από μια λαμαρίνα, από τη βόμβα, από τη ρουκέτα. Δεν το στο... Βέβαια. Και ήμουν μπροστά την ώρα που ξεψυχούσε ο Αξαρλιάν. Λοιπόν, δεν έτρεξα, δεν ανοίξω το αυτοκίνητο που ήταν η γυναίκα του Παλαιοκρασά και η κόρη μου. Ακούστε κάτι. Να ολοκληρώσω. Εγώ λοιπόν μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να σκάει μια ρουκέτα στα 100 μέτρα. Γιατί βρέθηκα 10 μέτρα σε μια ζαρδινιέρα. Και νόμιζα ότι γινόταν και σεισμός μάλιστα και σκεφτόμουν το παιδί στο σπίτι, ούτε χαμπάρι, χαμπάρι τι γίνεται. Αυτό όμως δεν με εμποδίζει να κρίνω και να σκεφτώ ποια τρομοκρατία από τις δύο είναι χειρότερη. Αυτή η οποία σου συμβαίνει τυχαία γιατί βρέθηκε σε λάθος στιγμή, σε λάθος θέση και λάθος ώρα, ή αυτή την οποία σου επιβάλλουν καθημερινά την ανασφάλεια, την αγωνία της επιβίωσης και την απαξίωσή σου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί έτσι, τη δεύτερη. Διαφορετικά αυτή πράγματα. Τη δεύτερη, αλλά αυτή όχι τη δεύτερη. Δεν θα τα κουβεντιάσουμε, γιατί όχι δεν θα τα συζητήσουμε. Όχι, βεβαίως τη συζητήσουμε. Όχι άλλοι είναι ποινικοί που βγήκαν στο κλαρί. Και οι άλλοι που έχουν κατακλέψει τον τόπο είναι πολιτικοί. Βεβαίως. Όχι η αλητεία και η αθλειότητα που γινόταν τόσο χρόνια. Από το Πασόκ κυρίως, γιατί αυτόν τον χώρο συμπάθησα λόγω του Ανδρέα Πανδρέου, ποινικοποιείται την πολιτική ζωή του τόπου, όταν αυτοί οι ρουφιάνοι είχαν πολιτικοποιήσει την ποινική ζωή και κάνανε μόνο ότι υπήρχε ποινικό σε αυτόν τον τόπο. Όχι. Εν ονόματι ανθρώπων που αγωνίστηκαν. Κοντά στον Παπανδρέο, στον Ανδρέα, στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδας, επί Χούντας, μετά συνέχισαν εθεροβαμμόνων και ρομαντικών. Γι' αυτό, κύριε Τσίκα, και βλέπουμε, θα λοιπόν, σας πάω τάντερα όπου σας βρίσκω με αυτά που κάνατε στον κόσμο τόσα χρόνια. Και βλέπουμε, λοιπόν, κύριε Τσίκα, ναι, γιατί κανένα, όχι, δεν είναι κανιβαλισμός. Εσείς θέλετε να κάνετε διάλογο με τους τρομοκράτες, δεν κάνετε διάλογο με το Πασό και με τα πολιτικά κόμματα. Πώς δεν κάνω, σχήμα λόγου είναι. Αλλά δεν μπορεί, ό,τι αγαπάς σε πονάει. Ό,τι πίστεψε σε πονάει. Ο καθένας έχει τα βιώματά του, κύριε Διαδεφιλόπουλε, και τις τραυματικές του εμπειρίες. Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και βλέπουμε δε, πολύ γρήγορα. Εγώ διερωτάμαι για την οικονομία του χρόνου, σε τι έχει χρησιμεύσει η τρομοκρατία τόσα χρόνια στην πατρίδα μου. Κατά την άποψή μου, έχει γίνει ταφόπλακα, όπως πολύ σωστά ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος Ομπέρτος, μου είπε κάποτε. Τι είναι, και ένα δεύτερο. Εάν καταφέρει τελικά η τρομοκρατία και διχάσει τις πολιτικές δυνάμεις, τότε θα κερδίσει η τρομοκρατία. Πάντως ιστορικά, γιατί δυστυχώς, η τρομοκρατία οδήγησε τους λαούς σε συντηρητικές επιλογές. Αγαπητέ κύριε φίλε, δύο λόγια για να κλείσουμε. Εκφοβίζουν την κοινωνία με αυτά που κάνουν. Κύριε φίλε. Δύο λόγια ήταν. Okay. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε ως διεθνολόγος θα μιλήσω, είμαστε ένα κράτος το οποίο στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία ονομάζεται ως αποτυχημένο κράτος, failed state, ή είμαστε πολύ κοντά. Αν αρχίσουμε να συζητάμε κατά πόσο ο Ξηρός είναι αρχηγός ενός εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος κατά της Τρόικας, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε αυτό που η διεθνή βιβλιογραφία στους Αγγλοσάξονες λέγεται rogue state, που σημαίνει κράτος παρείας, και θα γίνουμε πολύ πολύ πιο άσχημα από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Η χώρα είναι σαν να έχει χάσει πόλεμο. 25% κάτω του ΑΕΠ, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, σημαίνει σαν να έχουμε στρατό και να έχουν αποστρατευτεί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας και αν δεν το φροντίσουμε να το λύσουμε όλοι μαζί, πολύ φοβάμαι ότι καταστάσεις τύπου Σομαλίας και Αφγανιστάν θα είναι πολύ κοντά σε εμάς. Να πω... Μια λέξη. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την υπογεννητικότητα. Η χώρα παιδιά, δεν έχει παιδιά. Όλο γεροντάκια θα είμαστε. Κάνετε, τι χώρα, ποια χώρα μιλάμε. Όχι παιδιά. Έρωτα για ποια Ελλάδα είναι. Πώ δεν κάνουν παιδιά. Του λέει θα κάνετε έρωτα. Τώρα κύριε Κολλάτε με την κρίση. Ούτε έρωτα δεν κάνουν. Φοβούνται οι νέοι. Τώρα σοβαρά. Η χώρα. Γιατί γελάτε, γελάτε. Εσείς ετοιμάζετε να πάρετε εξουσία. Χωρίς παιδιά με τους γέροντες, με τον Γλέζο. Και στου ανθρώπου από τον Γλέζο και σε εμένα. Με τα γεροντάκια. Τι λέτε καλέ. Δεν έχουμε νέους. Πεθαίνει η χώρα. Και είναι ντροπή σα. Το Πασόκ δηλαδή. Και η Νέα Δημοκρατία. Αν δύο κόμματα γελία. Κάποτε, κάποτε αυτό που λέει, το να κάνει. Ξέρετε που έχει κάποτε οδηγήσει, το να κάνει. Κύριε Τρενταφυλόπουλε, απλώς να σας δώσω. Έχει υπολογιστεί από σύγχρονες μελέτες ότι οι Έλληνες το 2100 θα είμαστε μόνο
2 εκατομμύρια. Μα, γιατί κάποτε για να κάνει έρωτα ήταν ερωτική πράξη γιατί δεν έβρισκε γκόμενα. Τώρα γιατί έχει το στουρνάρα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι, αντιλαμβάνεστε τι δημιουργεί μέσα στον ψυχισμό και στη λίμπιντο των νεοελλήνων. Όσο για εσάς, κύριε Τσίκα, επειδή στενοχωριέστε. Εγώ γιατί στενοχωρήθηκα, κύριε. Στενοχωρήθηκα για την εκφραστική μου έτσι. Στενοχωρήθηκα, όχι, υπέρβαση. Να σου πω κάτι. Οι δεξιοί θα τιμωρηθούν απλά γιατί ήταν κλέφτες, είναι κλασικοί κλέφτες. Το Πασόκ σκότωσε το όραμα και γι' αυτό θα τιμωρηθεί βάρβαρα από τον Ελληνικό. Εγώ νομίζω ότι το Πασόκ έσωσε τη χώρα, κύριε Τρεβέλη, από πολύ χειρότερες δυνάμεις. Το όραμα σκότωσε. Θα είχαμε γίνει Αργεντινή τώρα, αλλά δεν είναι η ώρα της συζήτησης αυτή. Θα την κάνουμε όμως. Όπως θέλετε, το Γιουργάκη. Έχετε ενδιαφέρον. Κύριε Τζίμερα, θα κλείσετε εσείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να διαλέξει ανάμεσα στην κρατική τρομοκρατία και στην τρομοκρατία του ξηρού. Υπάρχει και η ψήφος. Και μπορεί να απαλλαγεί από την τρομοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε, την κρατική τρομοκρατία δηλαδή, εγκαθιδρύοντας ένα άλλο πολιτικό σύστημα και δίνοντας τη δυνατότητα σε νέες πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουν σχέση με αυτό το πολιτικό σύστημα που γνωρίσαμε, να εκφράσουν ένα άλλο πολιτικό έθος. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σας που είχατε τη δύναμη να μας παρακολουθήσετε. Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί.